Αναβολικό παράθυρο. The podcast. Ναι, κυρίες και κύριοι, εδώ, είμαστε εδώ. Αναβολικό παράθυρο, αυτή τη φορά με κάμερες. Η ομαδάρα επιστρέφει πραγματικά πιο δυνατή και πιο αναβολική από ποτέ. Τώρα μπορούμε να δείχνουμε και τα fake gains τα οποία έχουμε. Γιατί, από ό,τι καταλαβαίνετε, η σεζόν 2 δεν θα είναι μόνο audio, θα είναι και βίντεο. Για να βλέπετε τις αφεντομουτσουνάρες μας, τη μικροφωνάρα του Χρήστου και την τουαλέτα και την κουρτίνα μπάνιο του Μιχαλόπουλου. Είμαι και εγώ εδώ με την τιμημένη σημαία Roger Phillips. Να σημειώσω ότι αυτό είναι το πρώτο τεστ που κάνουμε με βίντεο. Σκοπεύουμε να αναβαθμίσουμε λίγο τον εξοπλισμό και τις κάμερες που έχουμε σύντομα. Τέλος εγώ δεν σας απλάει σύντομα, μπορεί να μην σημαίνει σύντομα. Και την τουαλέτα. Και την τουαλέτα. Οπότε, keep in mind το ότι αυτό που βλέπετε μπορεί να μην είναι απαραίτητα το τελικό προϊόν. Τώρα, πάτε όπως πάγαν τουλάχιστον εδώ, μαζί μου ο γνωστός vegan, gainer, nutrition scientist, food expert, expressionist, chess master, Χρήστος Σίτας. Κατέβασε και λίγο το τέτοιο να φανεί ο δικέφαλο, σωστά. Πήγαινε και λίγο πιο πίσω κατά το φως. Εκεί είσαι. Καλώς. Κάνε και μια γλωδούμπα. Ωραία, βγάλε μπλούζα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε και το AI της εκπομπής. Βγάλε μπλούζα. κατευθείαν από το, το Μιχαλοπουλέικο Πατρικό. Νίκος Ραλευκόπουλος Μιχαλόπουλος. Κάποιο flex και εσύ φως έχεις. Ναι, κάτι έχω. Οπ, κάτι έχω. Εντάξει. Okay. Εγώ επειδή φοράω μακριμάνικο, μόνο στήθος μπορώ να φλεξάρω. Αλλά αυτό μπορεί να είναι και καλό. Τα πεσμένα βυζιά. Τα πεσμένα βυζιά εδώ, νούμερο ένα πεσμένο βυζί. Και από ό,τι καταλαβαίνετε, από τις μάσκες, να ανοίξω λίγο και το structured document εδώ, το σημερινό επεισόδιο... Τι είπες, Χριστάρα? Χριστάρα. Τι είπες, αγορίνα μου? Δεν ήμουν εγώ. Γάμισε που ήμουν εγώ όμως. Και σαν AI έχω και τη φωνή του Χρήστου καταγεγραμμένη. Και μιλάω σαν Χρήστο. Κατάφερες αυτό, καταραμένε. Λοιπόν, και θεωρήσαμε ότι η επιστροφή, ειδικά με αυτά που γίνονται στον κόσμο, aka lockdowns, τα οποία έχουν έρθει και εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελλάδα, σήμερα είναι Πέμπτη, άρα νομίζω στην Ελλάδα ξεκινάει το lockdown το Σάββατο. Νομίζω Σάββατο, ναι, ναι. Ωραία, και εδώ έχει ξεκινήσει από σήμερα επισήμως. Ευχαριστούμε, Μπόρις, να είσαι καλά. Να είσαι καλά, Μπόρις, αράτσε, Μπόρις. Μπόρις! Σκάσε, χοντρέ! να πούμε ότι θεωρήσαμε σημαντικό το να κάνουμε το πρώτο επεισόδιο γύρω από τα lockdowns, γύρω από την προπόνηση, την οποία μπορεί να ακολουθήσει ο καθένας χωρίς να έχει πρόσβαση σε κάποιο γυμναστήριο. Κάτσε να φοράω και τη μάσκα σωστά. Και επίσης να δώσουμε tips, να μιλήσουμε για μερικές έρευνες οι οποίες γίνανε στο προηγούμενο lockdown, για το τι κάναμε εμείς στο προηγούμενο lockdown. Spoiler alert! Και να μιλήσουμε και λίγο για το mentality που πρέπει να κρατήσει ο περισσότερος κόσμος, ο οποίος ασχολείται με γυμναστική βάρη και gain train κατά τη διάρκεια του lockdown. Now, πιστεύω ότι ήρθε η στιγμή να... Μάσκες γιατί φοράμε, ρε φίλε. Να πέσουν οι μάσκες, να τα λέγει κανείς. Να πέσουν οι μάσκες. Α, ναι. Φτάνει. Εδώ μου Σάρα, αν και αξίριστος, γιατί ο Μπαρμπέρης σλάς Ρίκο είναι φούλα βασολημένος. Είμαστε εδώ και θέλω να ξεκινήσω λέγοντας ότι επιστροφή στο lockdown, κυρίες και κύριοι. Πώς αισθάνεται η ομαδάρα? Βασικά, πώς αισθάνεστε εσείς οι δύο οι οποίοι δεν έχετε τα gains ακριβώς από πίσω σας? Χριστάρα, εδώ βλέπω ήδη βλέπω το τραπέζι ήδη να γίνεται barbell. Inverted row, εδώ με το PC sumo, εδώ. Θα το παίζω reps και θα κρεμιέμαι στην πόρτα, λογικά. Δεν ξέρω τι θα γίνει. Σκέψω ότι ο Χρήστος κάνει ήδη διατροφή μειωμένης ποιότητας, ξέρω εγώ, έτσι με λιγότερα, ας πούμε,
καλά αμινοξέα και λιγότερες κακής, μάλλον πιο κακής ποιότητας πρωτεΐνη μέσα από τη vegan διατροφή, θα κάνει και μια vegan προπόνηση τώρα, δεν είναι κάτι περίεργο. Που εντάξει, νομίζω συγκριτικά με τους υπόλοιπους vegans, η προπόνηση Χρήστου, το ότι θα κάνει έστω και το οτιδήποτε, είναι πολύ παραπάνω από το μέσο vegan. Καλά, ναι, τσεκάρετε stories με 95 κιλά, άρασε και μίλω ως προς τιμή του Χρήστου. Ναι. Α, νόμιζα μίλω, θα ήταν πάλι shoutout σε Μάιλο. Λέω, από τώρα έχει το πρώτο λεπτό, τι έγινε. Shoutout σε Χρήστο. Nice. Και τσούλο, θα σκάει, πρέπει να σκάει τσούλα στο επεισόδιο. Για πες, πώς σκοπεύεις να την παλέψεις, σοβαρά τώρα, γιατί δεν το έχουμε συζητήσει καν. Κοίτα, παρήγγειλα σήμερα βασικά, από το Wish. μία εφαρμογή τέλος πάντων, στην οποία εύχεσαι, όπως λέει και το όνομα, να είναι καλό αυτό που θα πάρεις. Και τέλος πάντων αγόρασα το Wish κάτι, δύο αρτήρες. Μπορεί να έρθει κάτι τελείως άλλο, το μεταξύ από το Wish. Που θα είναι τελείως, που θα τα φουσκώνεις. Θα είναι LA-Cosette 500 κιλά που θα το φουσκώνεις. Λοιπόν, και παρήγγειλα δύο αλτήρες 15 κιλά, πάνε μέχρι 15 κιλά. Και το... θα είναι λίγο sadness η φάση. Οπότε, λογικά θα παιχτεί πάρα πολύ body weight προπόνηση, δηλαδή push-ups, handstand, όχι handstand βασικά, μία παραλλαγή τέλος πάντων το handstand που βάζω πόδια στο κρεβάτι και κάνω overhead press. Λογικά για πλάτη θα παιχτεί πιο πολύ, επειδή έχω κάτι αλτήρες από ένα συγκάτοικο που ένας πάει, δηλαδή άμα τα φορτώσω όλα πάει μέχρι 16 κιλά, λογικά θα έχω 15 κιλά και άλλα 16 και κάπως θα ενώνω τους αλτήρες και θα τους χρησιμοποιώ. Τέλος πάντων, κάπως έτσι θα πάει. Θα δένω τον ένα αλτήρα με τον άλλον και με το... και θα κλαίω. Άλλη μία. Έχω κάνει 67 reps. Μετά έχει μία ώρα κλάμα κάτω από τον ντους την προπόνηση. Ναι, το οποίο είναι και κοιλιακή γιατί κάθεσαι έτσι. Λοιπόν, και θα είναι κάπως έτσι και ελπίζω να διατηρηθεί η όλη φάση, να μείνει στον ένα μήνα και να μην γίνει το extension. Γιατί δεν μπορώ, από τη στιγμή που βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, βρίσκομαι σε εστία φοιτητική, οπότε δεν έχω και πολύ χώρο για βάρη, αλλά ούτως ή άλλως... Δεν βρίσκεις και τίποτα τώρα. Ναι, ακριβώς, δεν βρίσκεις τίποτα. Όλα. Και τρίτον... Μετά το θα πρέπει να το αποθηκεύσω, γιατί θα πρέπει να βρω καινούριο σπίτι όταν θα φύγω από εδώ του χρόνου. Θα είναι πολύ, πάρα πολλά τα λεφτά θα πρέπει να ξοδέψω για να τα μετακινήσω, να τα αποθηκεύσω κλπ. Οπότε δεν μπορούσα να πάρω πολλά πράγματα, βασικά κάτι μεγάλο, βαρύ και γενικά κάτι πολύ ακριβό. Οπότε με 2-15 κιλούς αλτήρες θα προσπαθήσω να διατηρήσω ό,τι γίνεται. Αλλά εντάξει, στην προηγούμενη καραντίνα η φάση ήταν ότι είχα 60 κιλά αντί για 30. Okay, μου δίνει λίγο παραπάνω περιθώριο σε κάποιες ασκήσεις να βάζω παραπάνω κιλά, αλλά δεν νομίζω ότι τώρα θα είναι θέμα πάλι προπόνηση, τουλάχιστον για να διατηρήσω. Και θα μου γελάω γιατί ο Μιχαλόπουλος έτσι όπως κάθεται σοβαρός και κοιτάει την κάμερα είναι λίγο σαν μυρκάκι. Τι είναι το μυρκάκι? Τι ήταν ο Τιμόν? Είναι αυτό που μένει στα μυρμηλά. Αυτό ακριβώς, ναι. Ο Τιμόν από το Lion King. Πώς λέγονται μαρμότα λεγότανε? Μυρκάτ λέγονται στα αγγλικά. Καλά. Μυρκάτ. Motherfucker. Σουρικάτα. Ναι. Okay, συνεχίζει. Okay, ταρανές, okay. Συγγνώμη. Λοιπόν, που είχα μείνει, ναι, στο ότι δεν νομίζω, αν θα αλλάξω ασκήσεις σίγουρα, θα προσπαθήσω να βάλω πιο πολύ πιο δύσκολες παραλλαγές, αλλά π.χ. και με pistol squat, με single leg deadlift, άμα έχω τους δύο αλτήρες μαζί και κάπως ενώνω, και διάφορα bodyweight exercises νομίζω θα διατηρήσω για ένα μήνα που δεν είναι πολύ μεγάλη χρονική περίοδος. Αυτό, εκεί πήγα να σταθώ κι εγώ. Το είχε πει και ο Περεντής σε ένα Q&A ότι σε διάστημα 4 εβδομάδων δεν πρόκειται να, αν κάνεις κάτι το οποίο είναι high intensity, δηλαδή φτάνεις σε αποτυχία,
Ακόμα και λίγο να είναι το φορτίο, δεν πρόκειται να χάσει μυϊκή μάζα, τουλάχιστον να χάσει σημαντική μυϊκή μάζα. Αλλά ρε Χρήστο, έχω και να προτείνω και κάτι άλλο. Νομίζω οποιαδήποτε παραλλαγή και να κάνει και να επιλέξει να κάνει, από τη στιγμή που θα κλέσει την ώρα που την κάνει, θα γίνεται πάρα πολύ δύσκολη. Άρα δεν χρειάζεται να επιλέξει δύσκολε. Θα γίνεται. Είναι σε τελείως, ναι, χαχα, podcast, εδώ με τα παιδιά, με τους φίλους μου. Σκέφτομαι το μέλλον βασικά και με... Γνωστός vegan αυτοκτόνησε τρώγοντας, ξέρω, μπριζόλα. Τελείως. Εγώ κοίτα, αυτό που θα σου έλεγα είναι ότι αν μετά από αυτό το lockdown... Θα να έρθει στο Southampton να κάνουμε προπόνηση. Ένα στο Southampton, θα σου αγοράσω ένα γυμναστήριο. Λοιπόν, Οδυσσέα. Μετά από αυτό το lockdown, όταν ξεκινήσουν πάλι να πουλάνε αλτήρες, dumbbells και μπάρες και κιλά, πιστεύω ότι είναι καλό, θα είναι καλή επένδυση για σένα να πάρεις μία μπάρα και κάποια κιλά μόνο, τίποτα άλλο. Δηλαδή, γιατί σκέψου ότι και σαν χώρος, μία μπάρα, εντάξει, αν είχα δηλαδή δύο, τη μία θα την έβαζα εκεί και την άλλη από πίσω μου στα stands. Αλλά ναι, μία μπάρα μπορείς να τη βάλεις και απλά έτσι, στον τοίχο ή κάτω από το κρεβάτι σου. Και τώρα αν έχεις 100-140 κιλά, τα οποία για σένα που έχεις και κάποιο weightlifting experience, μπορείς να παίξεις και να κάνεις και άλλες ασκήσεις. Εντάξει, τα βάζεις σε μια γωνία, δεν είναι τόσος χώρος. Και το θέμα με τα lockdowns δεν είναι τώρα ο ένας μήνας, γιατί έχουμε και στοιχεία τα οποία λένε ότι και σε ένα μήνα χωρίς προπόνηση δεν είναι ότι θα χάσεις μυϊκή μάζα, ειδικά άμα τρως αρκετή πρωτεΐνη και δεν είσαι τελείως comatose, δηλαδή δεν είσαι στο κρεβάτι ακίνητος. Οπότε πιστεύω όμως ότι θα είναι καλή επένδυση για το μέλλον, γιατί το πρόβλημα με τα lockdowns είναι η αβεβαιότητα. Δηλαδή είναι αυτό το... Είναι αβεβαιότητα. Εντάξει, έτσι το πάντε ρε μουνιά, οκ, μήλο. Χοντρό μήλο. Ναι, όντως είναι. Συνόμηλο. Χοντρό. Πιστεύω ότι η κατάσταση με τα lockdown θα επαναληφθεί πολλές φορές μέχρι να ξεφύγουμε από το κοροδόιο. Πες το, μέχρι να βρεθεί εμβόλιο. Επομένως, νομίζω είναι αυτό το οποίο καθορίζει πόσα και πότε θα ξαναυπάρξουν. Εμένα μου φάνηκε πολύ καλή ιδέα αυτή. Όντως είναι πολύ καλή ιδέα να αγοράσω μια καλή μπάρα και ας πούμε. Ούτε καν καλή είναι. Δηλαδή, όταν θα ξεκινήσουν να πουλάνε πάλι, αν βρεις μια 20-κιλή μπάρα. Εντάξει, προφανώς, ok, ideally θα θες μια καλή μπάρα, stiff, myth, whatever, ή deadlift bar, π.χ. που, ξέρω εγώ, λέω, τυχαία τελείως. Αλλά, τελείως. Που κάνουν έτσι το flex πλέον, οι trappers. Είναι έτσι και δεν σφίγγουν καν τα χέρια, ρε, και είναι σε φάση flex. Και σε φάση, ρε, μπρο, σφίξε τουλάχιστον. Χέρια gains μέσα από το footer, Μιχαλόπουλε, για σένα. Αλλά πολύ, ναι, καλά, πολύ καλά. Μία οποιαδήποτε 20 κιλή μπάρα, ρε, και 100-140 κιλά σκέψου, με τέτοια κιλά εσύ κάνεις clean και front, ή όπως λέγεται τη φάση, κάνεις, επειδή μπορείς να κάνεις, ξέρεις να κάνεις clean τα κιλά, κάνεις αυτομάτως και overhead press, floor press, που εδώ στο σπίτι έχω δει ότι σε εύρος κίνησης, δηλαδή είναι τόσο λιγότερο από το bench, ξέρω εγώ, από το στήθος μου, που κεντάξει είναι κάτι, και έχεις μετά rows, variations στο rows, RDL, deadlift κανονικό, εντάξει, που δεν θα είναι αρκετά βαρύ. Είσαι τελείως καλυμμένος. Όντως, ισχύει. Το θέμα είναι θα μπουν σε restock. Τι θέλω να πω, τσέκαρα για καιρό το strength shop και το ευρωπαϊκό τμήμα της ROG και νομίζω ότι δεν μπήκαν ποτέ σε full on stock ξανά μετά το πρώτο lockdown. Υπήρχαν πράγματα που ήταν out of stock, που συνέχισαν και ήταν out of stock. Αλλά επιστρέψανε, δηλαδή σκάσανε πάλι μπάρες. Είχαν και στο strength shop, φαντάσου, που είχα τσεκάρει πριν 1-2 εβδομάδες για την αδερφή μου, είχε τη βασική, αυτή που έχω κι εγώ. Πώς το έκανε? Τίποτα. Ήταν η πιο φθηνή του strength shop, 120 λίρες. Τίποτα, 580 ευρώ. 120 Πήρε η αδερφή σου πράγματα? Είχε, και επειδή είναι απλά 4 εβδομάδες, η αδερφή μου έχει.
Όχι, για, την πρώτη, για το πρώτο lockdown. Πήρε, αλλά δεν πήρε κανονική μπάρα. Πήρε ένα set από αυτές τις μούφα μπάρες μέχρι 60 κιλά, ρε, που για αυτή ήταν super. Όχι, γιατί έκανε και κάτι PR τώρα και λέω, ξέρεις, nice. Δεν πρέπει να κόψει καθόλου η προπόνηση. Δεν έκανε όχι. Και εκεί nice, θα το αναλύσουμε και πιο μετά, αλλά και αυτή και άλλοι ήταν πολύ καλό παράδειγμα του πώς δεν τέτοιο. Ενώ δεν έκανε βαριά προπόνηση, δεν έχασε gains, όχι απλά δεν έχασε. Όταν ήρθε, έκανε προπόνηση, ξέρω εγώ, από 10 μέχρι 20 επαναλήψεις σε RDL, squat κτλ. Και όταν ήρθε σπίτι μου που είχα παραπάνω κιλά για να τεστάρει, έκανε σε όλα PR. Εντάξει, προφανώς η αδερφή μου δεν είναι κάποιος extremely experienced trainee, αλλά κοπέλα τώρα 70 κιλά, έχει 73 κιλά, έκανε χθες ένα 40 deadlift. Το οποίο δεν είναι world class, αλλά είναι. Είναι top, ρε φίλε. Και 100 σκουό. Μια χαρά είναι. Συγγνώμη, να κοιτάξω το παράθυρο, γιατί το PC έχει βαρέσει extreme φωτογραφίες. Τα λέμε, ρε. Bench πώς θα κάνει, ρε. Bench δεν θυμάμαι, ρε φίλε. Α, τίποτα. Δεν θυμάμαι. Και εγώ τώρα 4 μήνες που έκανα με τα 60 κιλά πράγματα, δεν έκανα ούτε squat, ούτε deadlift, ούτε τίποτα. Ήμουνα σε squat deadlift μείον 10 κιλά. Bench ήμουν ακριβώς το ίδιο και μετά από 2 εβδομάδες έκανα PR. Και τώρα bench έπαιξε και είναι εκεί το επικό, οι φωνές και το χτύπημα στο Strong 11 που βγήκε πάλι η γειτόνισσα από πάνω και φώναζε από ό,τι έμαθα. Α, ισχύει αυτό. Βγήκε το περιστέρι από μέσα του φίλου. Έχω και εικόνα, εκείνη τη στιγμή τραβούσα. Και το πήρα σε βίντεο το γείτονα που κατέβηκε, ρε. Και ήταν έτσι, ξέρω εγώ, στην εικόνα ήταν έτσι, νευριασμένο. Τι extreme για αυτό το setup εκεί, δεν το έχω καταλάβει καθόλου. Τους γείτονες και... Ναι, σαν χώρο σίγουρα. Ωραία, ναι, θα έλεγα σίγουρα, ρε, όταν υπάρξει διαθεσιμότητα, τουλάχιστον 100 κιλά, ρε, μην πας καν 140, γιατί για front θα σου είναι αρκετά. Και για όλα τα υπόλοιπα θα είσαι σούπερ. Ναι, γιατί θα έχεις αποδυναμωθεί κιόλας, οπότε δεν μπορείς να κάνεις και περισσότερα. Ισχύει. Πάρε 100, ναι. Εδώ να προτείνω και στο... Βασικά θα το βάλω και στο description. Είναι ένα άρθρο που έχει γράψει ο Greg Knuckles στο Stronger by Science για detraining. Το οποίο μιλάει γενικά για το πόσο... Θα αναφερθούμε και σε αυτό με περισσότερη λεπτομέρεια λίγο πιο μετά στο επεισόδιο. Αλλά ότι σε τρεις... Μέχρι και σε 2 μήνες χωρίς προπόνηση δεν θα χάσεις πάρα πολύ μυϊκή μάζα, ειδικά άμα είσαι χρόνια στα γυμναστήρια. Οπότε το βασικό μήνυμα αυτού του επεισοδίου, πέρα από τα tips που θα δώσουμε, είναι ότι okay, don't panic, καταλαβαίνω το ψυχολογικό stress του να μην μπορείς να κάνεις προπόνηση, αλλά όσο περισσότερο το γυρίσεις στο κεφάλι σου και όπως και ο Χρήστος κάνεις ό,τι μπορείς, δηλαδή και με τους 15 κιλά αλτήρες. Εντάξει, δεν είναι ότι θα κάνει την ιδανική προπόνηση για δύναμη, αλλά και πάλι μπορεί να κάνει πολλές ασκήσεις μέχρι αποτυχία και να βεβαιωθεί ότι τουλάχιστον όχι απλά δεν έχει χάσει gains, αλλά ίσως κάνει και κάποια gains τώρα σε σημεία που δεν τα έχει προπονήσει το ίδιο. Π.χ. pistol squats ή κάποια variations, handstand και τίποτα one arm press. Δεν είναι τα variations που δεν νοιάζουν κανέναν. Αυτό. Εσύ, ρε Λευκόπουλε, τι θα κάνεις? Εμείς θα αναβιώσουμε το γκαράζ του Μενεγάτου. Θα φτιάξουμε το home gym εκεί πέρα. Λελελάτου. Αυτού νου. Ναι, ό,τι κάναμε την προηγούμενη φορά, ίσως να επιχειρήσουμε να πάρουμε και κάποια παραπάνω πράγματα, αλλά το θέμα είναι ότι δεν είμαστε σίγουροι αν θα υπάρξει, αν το lockdown θα είναι τετραβδόμαδο, έτσι όπως περιγράφουμε στην Ελλάδα, νομίζω τρεις εβδομάδες. Για τρεις εβδομάδες αναφέρθηκε. Ή αν θα πάει για παραπάνω. Δηλαδή, αν είναι για τρεις εβδομάδες, okay, όπως είπες και εσύ, δεν αξίζει να πάρουμε κάτι τώρα, γιατί δεν υπάρχει κάτι να πάρεις πλέον. Είναι όλα out of stock. Αλλά αν πρόκειται να παραταθεί ή αν πρόκειται να υπάρξει, ξέρεις, αμέσως μετά, γιατί στη δική μου την αίσθηση είναι ότι ξέρεις, προσπαθούν να προλάβουν τις διακοπές των Χριστουγέννων, να μην είναι κλειστά τα μαγαζιά, να υπάρξει κάποιο some sort of οικονομία κλπ. Ναι. Αυτό προσπαθούν να κάνουν και εδώ. Απλά. Γενικά είναι το άμα δεν πάρετε τώρα να πάρετε όποιος μπορεί, καταλαβαίνω ότι προφανώς δεν μπορεί
δεν μπορούν όλοι να αγοράσουν ολόκληρο home gym και rack και 100.000 κιλά και μπάρες και το ένα και το άλλο. Εντάξει, αλλά... το κάνουν σιγά σιγά. Ναι, ναι, δηλαδή αν έπαιρνες και ένα βαράκι που λέει ο λόγος που φτάνει μέχρι τα 40 κιλά, ξέρω εγώ, ή που μπορείς να βάλεις μέχρι κάμποσα κιλά, μπορεί να σε βοηθήσει σε αρκετά πράγματα. Δηλαδή, αν έχεις ένα βαρύ βαράκι, μπορείς να κάνεις από goblet squat μέχρι straight leg, stiff leg, single leg, deadlift. Ναι, τελείως. Anyways, αλλά ναι, όποιος μπορεί να, την επόμενη φορά να προετοιμαστεί καλύτερα, το συστήνω. Γιατί, από ό,τι φαίνεται, η όλη φάση με τα lockdowns θα κρατήσει παραπάνω, θα υπάρχει για τον επόμενο χρόνο. On-off. Και γιατί να είσαι ο Μάνο ο οποίος ξεκινάει το πρόγραμμά του, αυτό που την πάθανε τώρα πάρα πολύ. Ξεκινήσανε, μπήκαν δυναμικά ένας μήνας, δύο μήνες. Και τώρα, εντάξει, αν δεν έχεις κάτι στο σπίτι, είναι πολύ δύσκολο να πας από το full on γυμναστήριο 6 φορές την εβδομάδα, 4-6 φορές, όσοι να είναι, στο ωραία πάλι περπάτημα και push-ups. Κάποια tips εγώ. Αν είναι που θα έδινα από το προηγούμενο lockdown και το τι θα κάνω τώρα. Ακόμα και σε μέχρι 30 επαναλήψεις να πηγαίνει κάποιος να δουλεύει, μπορεί να συνδυάσει μέσα, είναι πολύ χρήσιμο για μένα, ήταν το tempo, η προπόνηση με tempo. Δηλαδή ελέγχω και τη θετική και την αρνητική και μπορώ να κάνω και πάυση ομετρικά, οπότε γίνεται πολύ πιο δύσκολη άσκηση και δεν χρειάζεται να κάνεις άπειρα reps για να χτυπήσεις αποτυχία σε μια κίνηση. Οπότε εμένα αυτό με βοήθησε πολύ και γενικά το να ψάχνω δύσκολες παραλλαγές των ασκήσεων που έχουν μέσα και άλλα skills. Π.χ. αντί να κάνω goblet squat που δεν θα ήταν αρκετά τα κιλά, θα έκανα για παράδειγμα pistol squat ή Bulgarian split squat, αλλά Bulgarian split squat με 5-0-5 tempo για παράδειγμα, που θα είναι... Είναι πολύ δύσκολο ακόμη και να το κάνεις και χωρίς καν κιλά. Μπορεί να είναι δύσκολο. Ένα πρόβλημα. Πες. Και κάτι άλλο τώρα. Άμα δεν έχεις αρκετά κιλά, εντάξει, δεν χρειάζεται να κάνεις σταδιακή υπερφόρτωση. Στην προηγούμενη εγώ καραντίνα που είχα 60 κιλά, οπότε σε κάποιες ασκήσεις δεν τα έβαζα όλα. Είχα μια σταδιακή υπερφόρτωση. Οπότε πήρα και προσπάθησα να πάρω και κάποια κιλά, δηλαδή είχα πάρει 0,8 σε 3 μήνες, ένα κιλό. Σωματικό βάρος, Ναι, σωματικό βάρος. Τώρα αυτό, επειδή έχω πολύ περιορισμένο εξοπλισμό και λογικά δεν θα μπορώ να κάνω να υπερφορτώνω τις ασκήσεις, λογικά δεν θα προσπαθήσω να βάλω ούτε κιλά και γενικά θα προσπαθώ να πηγαίνω στην αποτυχία όσο πιο πολύ μπορώ. Δεν θα δίνω τόσο πολύ σημασία στο πόσο πολύ προοδεύω, απλώς στο να φτάνω κοντά στην αποτυχία ώστε να δίνω αρκετό ρέσμα στους μύες μου για να συντηρηθούν. Mm-hmm. Και νομίζω ότι μπορείς, ειδικά για παρολιφτεράδες που δεν έχουν προπονηθεί και με υψηλούς πόγκους προπόνησης, αυτό, ότι ο παρολιφτεράς μπορεί να έκανε τώρα 4, 5, τριπλές, διπλές και σε κάποιες βασικές ασκήσεις εκεί που θα πάει από αυτό σε πολύ περισσότερο όγκο προπόνησης και προπόνηση στην αποτυχία με maintenance θερμίδες ή ίσως και ένα μικρό πλεώνασμα, πολύ μικρό, όπως είπες εσύ, έβαλες ούτε ένα κιλό σε 3 μήνες ενώ είσαι σχετικά lean, όχι απλά δεν θα χάσουν gains ούτε θα διατηρήσουν, αλλά μπορεί να κάνουν και gains. Μπορεί να το χρησιμοποιήσουν και σαν... Μπορεί να συνδυάσουν μέσα, για παράδειγμα, σε κάτι σαν pivot block, σε πράγματα που δεν αναπτύσσαν, π.χ. αεροβική ικανότητα, λέω εγώ. Mm-hmm. Ανάλογα ο καθένας πόσα κιλά έχει, θα μπορούσε να κάνει κάτι τύπου ένα κυκλικό, όχι κυκλικό, γιατί δεν μου αρέσει η λέξη κυκλικό στα ελληνικά, αλλά circuit, δηλαδή να βάλει τις ασκήσεις σε ένα περιοχή. Σιρκουί σαν τον Περεντή. Oh boy! Nice, thank you. Τα γυαλιά μου. Πού? Ευχαριστώ, Πάτροκλε. Έρχονται ακόμα, Έρχονται, τα έχω στείλει. Είναι με καθυστέρηση εικόνα. Μία μέρα έρχονται αύριο. Είναι άλλα αυτά.
Συμπαθαίνει ένα λευκό πριν. Ένα σχόλιο για αργή θετική που έκανε ο Χρήστος. Νομίζω ερευνητικά, ρε παιδί μου, επειδή το είχα δει και το έκανε και ένας IVB Pro σε κάτι bodybuilders που είχε τότε, ο ένας Dennis James, τέλος πάντων. Ένας Dennis James. Ναι, γιατί πλέον δυστυχώς είναι ένας. Ρολόπουλε, δεν σ' ακούω πολύ καλά. Οκ. Okay. Σ' ακούω χαμηλόφωνο, ας πούμε. Ήθελα να πω ότι δυστυχώς η έρευνα που έχω εγώ υπόψη μου γύρω από το... Τι μου κορόιδευα, ρε κορόιδευα που είσαι το μικρόφωνο εδώ. Καλά, ακούγεται πολύ καλά. Πάντα εκεί που το λέει. Είναι κάποιο αστείο, θέλετε να το βάλω στον κόλλο μου το μικρόφωνο, θέλετε να το κάνω. Ναι, βάλ το, Νίκο! Οκ. Η έρευνα που έχω υπόψη μου γύρω από αργές θετικές επαναλήψεις, όχι αρνητικές, έχει δείξει πως δεν υπάρχει μέγιστη επιστράτευση, ρε παιδί μου, κινητικών μονάδων. Ουσιαστικά, με απλά λόγια, ότι δεν επιστρατεύονται όλες οι μήκες ίνες και δεν συσπώνται όλες οι μήκες ίνες, θα μπορούσαν να συσπαστούν αν κάνεις όχι γρήγορα την επανάληψη, αλλά όσο γρήγορα μπορείς εσύ. Δηλαδή, ας πούμε, όταν είναι η τελευταία επανάληψη σε ένα σετ βαριάς εξάρας, δεν θα είναι γρήγορη, αλλά αν έχεις maximal intention εσύ, αν θες να τα σηκώσεις όσο πιο γρήγορα μπορείς, προστατεύεις όλες τις μυϊκές ίνες, κάτι το οποίο δεν το πετυχαίνεις με αργή, επίτηδες αργή θετική, αλλά ξέρεις, έγκυται φαντάζομαι στο γενικότερο πλάνο σου να βρεις, και εσύ και οποιοδήποτε σε ακολουθήσει, να βρει τρόπο να κάνει την κίνηση πιο δύσκολη. Απλά από ένα standpoint υπερτροφίας δεν ξέρω κατά πόσο έχει νόημα. Ήθελα να πω και στο pack, ρε εσύ, ο supervisor σου, ο Steel, δεν μας είχε κάνει κάποτε μια αναφορά για ένα στάδι στο οποίο είχαν τσεκάρει να δουν effect υπερτροφίας για κάτι τρελό, κάτι τύπου set που διαρκούσαν 8 λεπτά, κάτι 30-40 RM, κάτι τέτοιο. Κάτι μου θυμίζει τώρα αυτό, έτσι όπως το λέω. Θυμάμαι ότι το είχε αναφέρει σε με χιουμοριστικό τρόπο ότι το set είχε κρατήσει πάρα πολύ ώρα. Ήταν πλέον μη εφικτό, αλλά είχε αποτέλεσμα, ξέρω εγώ. Απλά γελούσαμε με το πόση ώρα είχε κρατήσει το set. Κάτι παρόμοιο έχει δείξει και ο JM Barclays στο Elite FTS. Δεν ξέρω αν έχετε δει ένα βίντεο τώρα, Bro Science τελείως, που λέει τρικέφαλη με 4 επαναλήψεις. Και είναι, ξέρω εγώ, και κάνει τρικέφαλους στο pushdown. Θα δείξω και κατεβαίνει έτσι, λέει, θα κατεβάζεις όσο πιο αργά γίνεται, δηλαδή όσο είναι το λιγότερο μπορείς να σπρώξεις και να κουνιέται, έτσι θα κατεβάζεις, και κάνει τρικέφαλος με μία από την πιλτερού και είναι εκεί 8 λεπτά και έχει κάνει 4 επαναλήψεις. Συμφωνώ πάντως με ένα Λευκόπουλο, σε καμία περίπτωση μην πάρετε αυτό που είπε ο Χρήστος και πείτε «ΟΚ, τώρα θα κάνω όλες τις ασκήσεις μου τέμπο», αλλά το τέμπο, ειδικά σε ασκήσεις που μπορεί να είσαστε αρκετά δυνατοί, και αν δεν έχετε αρκετά κιλά, μπορεί να τις δυσκολέψει και τουλάχιστον να σας βοηθήσει να κάνετε και κάποια τεχνική δουλειά, π.χ. στο squat. Να, να. Αντί να κάνετε 97 επαναλήψεις που σε κάποια φάση δεν θα μπορείτε, όχι λόγω, δεν θα μπορείτε λόγω αεροβικής δυνατότητας. Ήθελα επίσης να μοιραστώ και κάποια από τα ευρήματα, γι' αυτό άνοιγω και ένα παράθυρο εδώ, και κανονικά και αναβολικά. Της έρευνας που κάναμε στο προηγούμενο lockdown, που ουσιαστικά κάναμε στείλαμε ένα ερωτηματολόγιο, τώρα συμμετείχαν πάρα πολλοί ερευνητές από όλο τον κόσμο και είχαμε αρκετούς συμμετέχοντες σε αυτή την έρευνα, γύρω στα 5.500 άτομα, στα οποία ουσιαστικά εξερευνήσαμε και ακόμα εξερευνούμε. Τώρα κάνουμε και το δεύτερο κομμάτι της έρευνας, που κάνουμε συνεντεύξεις με κάποιους από τους συμμετέχοντες. Θέλαμε να δούμε άτομα που κάνανε βάρη και ασχολιούνταν με την προπόνηση με αντιστάσεις, πώς προσαρμόσανε την προπόνησή τους κατά τη διάρκεια του lockdown. Και βρήκαμε ότι όλοι αυτοί που κάνανε προπόνηση πριν κρατήσανε τις συνήθειές τους με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο, αλλά χρειάστηκε να τις προσαρμόσουν. Αλλά βρήκαμε ότι πολλοί κόσμος χρησιμοποιούσε περισσότερη ένταση στην προπόνησή του. Ένταση δεν εννοώ κιλά, γιατί μερικές φορές ο όρος μπερδεύεται, αλλά ένταση εννοώ ένταση πόση προσπάθεια. Δεν θεωρούσαν ότι η προπόνηση που κάνανε ήταν το ίδιο βοηθητική ή το ίδιο effective. Effective στα ελληνικά, δώστε το μου. Αποτελεσματική, πάμε. Το είχαμε πει και σε ζώνη 1, αλλά νομίζω δεν πρόσεχες όταν το λέγαμε. Ναι, τώρα όμως είμαι στην κάμερα και πρέπει να προσέχω.
Nice. Ναι, και έχει από κάτω και έχει ταυτόχρονα στην οθόνη το FIFA. Είναι δίπλα, ξέρω εγώ. Κοιτάει στην οθόνη έτσι και είναι το παράθυρο και παίζει ταυτόχρονα. Κολ, εννοώ. Το FIFA 21 εννοείται. Α, δεν το έχω εύκαιρο, το φλεξάρω γι' αυτό. Λοιπόν, anyways, λοιπόν. Οι περισσότεροι συνεχίσαν να κάνουν προπόνηση, έπρεπε να προσαρμόσουν λίγο την προπόνησή τους. Κοιτάω και το paper καθώς μιλάω, αλλά δεν θεωρούσαν ότι η προπόνησή τους ήταν το ίδιο αποτελεσματική, δεν την απολαύσαν το ίδιο. Ξεκάθαρα. Ναι, και πολλοί είπαν ότι δεν. Οι περισσότεροι είπαν ότι δεν θα συνεχίσουν αυτή την προπόνηση όταν τελειώσει το lockdown. Αλλά αυτό που είδαμε μετά την άρση του lockdown, τουλάχιστον σε πολλούς με τους οποίους μιλήσαμε και σε άτομα τα οποία πήραμε συνέντευξη, είναι ότι και από προσωπική εμπειρία με αθλητές με τους οποίους δουλεύω ή συμβουλεύω ή απλά ξέρω, είναι το ότι όλοι καταφέρανε και επιστρέψανε πάρα πολύ γρήγορα ή βελτιωθήκανε μέσα στο lockdown, όσο και να μην πιστεύανε ότι αυτή η προπόνηση ήταν αποτελεσματική, γιατί τους ρωτήσαμε κατά τη διάρκεια του lockdown. Οπότε και σένα, Χρήστο, δεν ξέρω αν συμμετείχες στην έρευνα. Ναι, συμμετείχα. Οπότε νομίζω δεν έκανα follow. Δεν έκανες follow με interview, όχι. Αλλά το interview κομμάτι θα είναι έτσι κι αλλιώς διαφορετικό από αυτό. Okay. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω αν μιλάγαμε τώρα, αν ξανά έκανες το survey, θα ήταν διαφορετικά, θα έδινες διαφορετικές απαντήσεις για το πόσο αποτελεσματική θεωρούσες την προπόνησή σου. Δεν θυμάμαι τι είχα απαντήσει. Νομίζω είχα απαντήσει ότι δεν τη θεωρώ τόσο αποτελεσματική όσο τα βάρη, που okay, ναι, δεν τη θεωρώ τόσο αποτελεσματική, αλλά μπορώ να πω ότι ναι, και τη βαρέθηκα σίγουρα. Σίγουρα, εντάξει, no questions about that. Ειδικά μετά από 4 μήνες που στη Σκωτία, νομίζω και στην Αγγλία το ίδιο ήταν. 4 μήνες, ναι, ήταν εκεί κοντά. Ήταν ακραίο. Με βοήθησε σίγουρα να διατηρήσω πάρα πολλά πράγματα και μόνο καλό έκανε. Απλώς, όταν είσαι στο περιβάλλον του σπιτιού με τις ίδιες ασκήσεις, δεν μπορείς να αλλάξεις. Κάνεις τώρα, ψάχνεις να βρεις παραλλαγές και δεν ξέρω, είναι ένα περιβάλλον λίγο... Αυτό είναι το βασικό. Από ένα σημείο και μετά σε ρίχνει. Μπορεί να είναι και το γενικό θέμα του lockdown. Ισχύει. Είναι όλα κλειστά, είσαι σπίτι. Αλλά είναι και αυτό, ναι. Είδαμε με πολλούς ότι ο χώρος στον οποίο. Οξυγονώνει τον εγκέφαλο. Το γυμναστήριο έχει το πολύ καλό το ότι σαν χώρος το έχει συνδυάσει και με συγκεκριμένα συναισθήματα. Δηλαδή, όταν μπαίνεις στην αρένα. Εκεί, κολάρες. Στο προπονητήριο. Εγώ δεν γουστάρω τέτοια. Πρώτο, ξέρω γιατί με βάζεις on the spot. Αλλά. Όταν μπαίνεις στο γυμναστήριο. Κολάρα Σαμαρά δεν γουστάρεις. Γουστάρω, αυτό λέω. Αλλά ο Σαμαράς. Εντάξει, βέβαια ξεκίνησε γυμναστήριο μαζί μας πλέον από την προηγούμενη εβδομάδα. Η επιστροφή του Genetic Freak. Αυκά! Έβγαλε και τη φωτογραφία που ήταν extreme. Κάτσε να τη δείξω, αφού είμαστε τώρα με βίντεο. Λοιπόν, αυτό η παιδιά είναι ο Σαμαράς, χωρίς προπόνηση 2 χρόνια. Χωρίς φάρμακο 4 χρόνια. Και χωρίς προπόνηση καθόλου 2 χρόνια. Μετά από 2 προπονήσεις. Ναι, εντάξει τώρα! Κάντε ρε μετά! Εντάξει, πέρα το στήμα, το οποίο είναι ανύπαρκτο. Okay, καλά, εύκολα ο Σαμαράς, αν δεν ήταν ο Σαμαράς, έλεγε τον εαυτό του fake nut. Καλά, ναι, με αυτό ήταν πάντα το επιχείρημά μου. Τέλος πάντων, εντάξει, υπάρχει το επιχείρημα και ότι έβαζε πολύ φάρμακο παλιά. Anyways, that aside, όταν πηγαίνεις στο γυμναστήριο και σε αυτό το χώρο έχεις κάνει PRs, είναι ένας χώρος στον οποίο δεν τον συνδυάζεις στο μυαλό σου με τίποτα άλλο. Ήταν όλοι το ίδιο, ρε παιδί μου, εκεί πέρα. Δεν είναι ότι κάποιος δίπλα που ξέρω μπορεί να διαβάζει κάτι. Ναι, και δεν είσαι στο γυμναστήριο και λες, α, εδώ έχω επίσης δουλέψει, έχω κοιμηθεί, έχω κάνει. Εκεί έχεις πάει μόνο για προπονησάρεις. Δηλαδή, και εγώ εδώ με τον εξοπλισμό που μπορούσα πάνω κάτω να κάνω τα περισσότερα ίδια. Υπήρχαν φορές που, επειδή είναι όλα στο γραφείο μου και η δουλειά μου, η κανονική,
είναι όλοι βασισμένοι στο γραφείο, επίσης και ό,τι έχει να κάνει με ακαδημαϊκά πράγματα. Όλη τη μέρα δουλεύω εδώ και μετά σε κάποια φάση απλά σπρώχνω την καρέκλα και κάνω προπόνηση από πίσω. Και υπάρχουν μέρες, ή υπήρχαν τουλάχιστον, και θα υπάρξουν τώρα με το νέο lockdown, που για να μπορέσω να κάνω προπόνηση έπρεπε να χαϊπαριστώ full. Δηλαδή να βάλω μουσική, να φωνάζω, να... ίσα-ίσα για να μπω στο mood ότι «ΟΚ, okay, κάνουμε προπόνηση τώρα». Γιατί δεν το αισθάνεσαι. Και δεν μπορώ καν να φανταστώ πώς θα ήταν για σένα, Χριστάρα, που όχι απλά έπρεπε να χαϊπαριστείς, θα έκανες, έπρεπε να κάνεις τώρα banana, throws και μετά superset, ανοιγόκλημα πόρτας, ξέρω εγώ. Extreme games, όπως την πόρτα, extreme games όμως από την πόρτα. Κατευθείαν. Ναι. Ήταν και το εμένα το άλλο πλασίβο μου ότι είχα οι δύο flatmates μου που ήταν φίλοι μου, αλλά από ένα σημείο και μετά, όταν είσαι lockdown 4 μήνες και είναι φίλοι σου πλέον, ακούνε, π.χ. ο ένας άκουγε διαφορετική μουσική, εγώ με τον άλλο φίλο μου ακούγαμε την ίδια και εκείνος δεν ήθελε να ακούει αυτά που ακούγαμε εμείς. Ναι. Και με τη μουσική τώρα. Και ο ένας μπορεί να μην ήταν καλά τη μία μέρα και το ένα και το άλλο και κάναμε μαζί προπόνηση και οι τρεις. Ήταν λίγο σε κάποια στιγμή ήταν τεταμένη η κατάσταση. Φαντάζομαι. Εντάξει, φαντάζομαι. Εδώ πέντε μέρες μένεις με τον άλλον και είναι intense τώρα. Φαντάζομαι και 4 μήνες και χωρίς να μπορείς να κάνεις τίποτα άλλο. Μα ρε guys στην Ελλάδα, δεν ξέρω αν θα δει, που είναι και ψιλοχιουμοριστικές συνεντεύξεις αυτές, αλλά εγώ πιστεύω έχουν μια δόση αλήθειας. Σκάγανε δημοσιογράφοι στις πλατείες με κάτι παππούδια που είχαν βγει και λέγανε, ξέρω εγώ, δεν μένετε σπίτι, ξέρω εγώ. Και έλεγε άλλος ο Μπάρμπας 70 χρονών, 80, τι σπίτι λέει, σπίτι είναι η γυναίκα, είναι άλλος κορονοϊός. Και λέω, ξέρεις, χαχα, αλλά για φαντάσου τώρα να είσαι με τον άλλον 30 χρόνια παντρεμένος. Και να πρέπει να μείνεις, έχεις γίνει περίεργος επειδή είσαι 70 χρονών πλέον, είσαι γύρω το περίεργος και πρέπει να μείνεις και τόσες ώρες. Δεν την παλεύεις, δεν γίνεται. Θα βγεις έξω. Δεν μπορείς. Ισχύει. Κάτι που μου ήρθε τώρα επειδή κοίταξα πίσω, μια νέα φασάρα που πήρα που μπορείς να κοιτάξεις και εσύ Χρήστο, γιατί παίζει να είναι πολύ πιο διαθέσιμη, είναι ένα σύστημα με τροχαλίες. Τώρα είναι στο πάτωμα, δεν ξέρω αν θα φανεί, αλλά αν δεις... Εκεί. Ναι, δεν φαίνεται τίποτα. Αλλά... Ναι, το θυμάμαι. Μπορείς να το βγάζει και στο μπαλκόνι έξω και κάνει και δημόσια γυμναστική. Yeah. Ναι, γιατί δεν είναι ράκ αυτό, είναι ορθοστάτος, οπότε μπορώ να το κρεμάσω πίσω. Αλλά το δένεις και έχεις ουσιαστικά πρέπει να κρεμάσεις βαράκια μετά. Και ήταν κάτι το οποίο για μένα, να πω και εγώ το. Εντάξει, από ό,τι έχετε καταλάβει από το non-stop flex, έχω κιλά και μπάρες εδώ και τους ορθοστάτες. Αλλά μέχρι και για μένα τώρα που είμαι σε περίοδο υπερτροφίας blast δεν, και την έχω καταβρει γενικά με accessories και βοηθητικές ασκήσεις, δεν μπορώ, αλλά δεν θέλω να κάνω μόνο τις 5 βασικές πολυαρθρικές ασκήσεις, οι οποίες είναι αρκετά κουραστικές και για τη μέση π.χ. Όταν κάνω δηλαδή squat με υψηλόγκο προπόνησης και deadlift με υψηλόγκο προπόνησης, μετά από ένα σημείο τώρα να σκύψω και να κάνω βαριά κοπηλατική, okay, θα βγει, αλλά δεν είναι το ίδιο με το να μπορώ να έχω κάτι chest supported και να συγκεντρωθώ full στην πλάτη, που αυτός είναι ο στόχος τώρα. Οπότε αυτό με τις τροχαλίες ήταν πολύ καλή και αρκετά οικονομική, δηλαδή έκανε 15 λίρες. Αρκετά οικονομική λύση ώστε να μπορέσω να κάνω και τους τρικέφαλους και κάποιου είδους pull down. Πού το έστεσαι, όχι μη δείξεις, αλλά θες να περιγράψεις πού το έστεσες ακριβώς. Θα δείξω, περίμενε, το έχω σε βίντεο. Τώρα είμαστε αυτοί οι τύποι, η τεχνολογία έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Θα δείξω. Θα σας το δείξω. Το θέμα είναι ότι εγώ δεν θα είχα εδώ πέρα να πιστεύω. Στο επόμενο επεισόδιο θα είναι σε φάση share screen, συνέχεια. Είτε στην οθόνη μου. Το έστεισα εκεί στο μπαλκόνι. Και έβαλα και αυτό το χαλί για να μην χτυπάνε τα βάρη στο μπαλκόνι. Μισό να δείξω και πώς φαίνεται από πίσω. Και σαμαράς από κάτω. Οπ, και έχουμε NordVPN. Ωραία, ναι, εδώ. Για τους 5 που ακούνε στο Spotify, εντάξει ρε μπρο, έλα, τελείωνε. Πήγαινε στο YouTube και στο βίντεο. Και τι θέλω να σου πω, ναι. Πόσα κιλά χρειάζεσαι τώρα για να κάνεις, για παράδειγμα, εκτάσεις κεφάλων με αυτή την τροχαλία? Αυτό τώρα θεωρητικά αντέχει μέχρι 130 κιλά, ξέρω εγώ, γιατί έχει ουσιαστικά
ένα σκηνή που δένει στα κιλά και κρέμονται. Αλλά δεν χρειάζομαι. Πόσα, 20, 25, 30, τίποτα τρομερό. Okay, θα το θέμα όμως είναι το ότι εγώ τώρα μπορώ να κάνω τις βασικές πολυαρθρικές ασκήσεις που π.χ. τώρα δεν θα κάνω deadlift conventional, θα κάνω RDL, γιατί εντάξει βγάζει περισσότερο νόημα για το στόχο που έχω τώρα, και squat θα δοκιμάσω και Bulgarian split squats και ό,τι άλλο μπορώ που να μην είναι τόσο βαρύ στη μέση. Αλλά μετά το καλό με αυτό είναι ότι μπορώ να πάω να κάνω τρικέφαλους, πλάτη, και έχω πάρει και ένα attachment για το πόδι που μπορείς να το δέσεις στο πόδι και μπορείς να κάνεις και τετρακέφαλους και hamstrings ξαπλωμένος και glute kickbacks και glute kickbacks χωρίς να υπάρχει το ωραία τώρα άντε overhead press ή push-ups ή το οτιδήποτε. Αυτό που θα κάνω βέβαια αυτή τη φορά, θα δανειστώ από το γυμναστήριο ένα πάγκο. Ναι, για να κάνουμε τα split squats. Θα έρχεται και ο Μάιλο εδώ για προπονησάρες. Για να κάνουμε τα split squats και για να μπορέσουμε να κάνουμε και κάποιο bench press αντί απλά για floor press και για chest supported row. Τα full range of motion split squats. Θα σκάσει με το γόνατο στο πάτωμα. Ναι, υπερβολικός, υπερβολέας. Εντάξει, κάνει το PhD του βέβαια πάνω στο range of motion. Οπότε υπάρχει περίπτωση να δούμε σε λίγα χρόνια να δει ότι δεν τον βοηθάει τόσο αυτό το extra και να το παρατήσει. Α, ναι. Αυτά και για μένα προπονητικά. Εντάξει, δεν ήταν τίποτα που βοήθησε κανέναν. Αλλά συνεχίζουμε. Εσύ θα αλλάξει κάτι στη διατροφή σου, Πακ? Όχι, γιατί δεν θα αλλάξει το τι κάνω προπονητικά και σε θέμα κίνησης. Την άλλη φορά στο lockdown είχαμε δει ότι γενικά εγώ περπατάω όσο μπορώ. Προσπαθώ να είμαι άκρη. Δημιουργήθηκε κουλτούρα τέτοια, αυτό είναι το καλό. Στο lockdown την προηγούμενη φορά είδαμε ότι ενώ ήδη βαράμε μέσο όρο 10 με 12.000 βήματα τη μέρα, στο προηγούμενο lockdown ανέβηκαν, γιατί δεν είχαμε τίποτα άλλο να κάνουμε και πηγαίναμε απλά για ποδήλατο και περπάτημα όλη την ώρα. Οπότε διατροφικά στα ίδια θα μείνω, η προπόνηση πάνω κάτω ίδια θα μείνει. Εντάξει, θα φύγουν κάποιες ασκήσεις που δεν έχω, για τις οποίες δεν έχω εξοπλισμό, αλλά δεν είναι ότι θα αλλάξει κάτι τρελό. Εγώ θερμιδικά, για να πάμε στο κομμάτι της διατροφής, από ό,τι φαίνεται θα μείνω στη συντήρηση. Όχι από ό,τι φαίνεται, βασικά αυτό θα γίνει, γιατί δεν υπάρχει σταδιακή υπερφόρτωση, οπότε για κανένα λόγο. Να σταθάνω, να μείνεις μαζί μας. Ναι, μέσα. Να μείνεις με τον Τζούλο. Στο τέλειο, στο cut tree πάνω. Και να κρύβεσαι πίσω από την κουρτίνα, ξέρω εγώ. Στην μία κουρτίνα του Τζούλο, την άλλη ο Χρήστος. Θα είμαι κρυφτό, ναι, θα είμαι κρυφτό. Το βράδυ και θα πηδάς. Νομίζω όσοι μας ακούν έχουν λατρέψει τα stories με τον Τζούλο. Έχει κάνει αδερφή μου σε φάση ότι τα βλέπω. Όταν έχει τη γάτα, τα βλέπω όλα. Όταν έχει τη γάτα, το χοντρό σκέτο δεν το βλέπω. Ευχαριστώ, αδερφή Μιχαλόπουλου, να ξέρει ότι το σημειώνω αυτό. Λοιπόν. Και από ό,τι φαίνεται θα παραμείνω τώρα με 96 κιλά. Μπια πέσει κάτω από το φως και instant flex. Fake vegan. Instant flex, τι κέφαλος κάτω από το φως. Ποιο φως, το φως είναι εκεί. Νάτος. Έλα. Εντάξει, εκεί δεν έχει φως, αλλά και 96 κιλά κατευθείαν. Θα τα πάνε. Λοιπόν. Ναι, από ό,τι φαίνεται θα πάει έτσι, συντήρηση, πρωτεΐνη θα παραμείνει η ίδια αρκετά ψηλά, 2 γραμμάρια ανακυλώσεις σωματικού βάρους, a.k.a. 0 γιατί είναι vegan πρωτεΐνη. Μετά το επεισόδιο με το Λάνι νομίζω είμαστε όλοι moderately low protein intake. 9 γραμμάρια πρωτεΐνη. Αυτό το βήκα να πω, που έσκασε με το 4 και λέω ότι 4. Εντάξει, μέχρι και εγώ είμαι σε πλεόνασμα, είμαι σε υψηλό, αλλά το υψηλό είναι 2, κάτι ξέρω εγώ, που σε πλεόνασμα θερμιδικό παρά είναι. Μπορείς να κόψεις κιόλας νομίζω σε θέλω σε πλεόνασμα. Δεν κόβω τίποτα από ό,τι έχεις καταλάβει. Οπότε, τι άλλο, από όλη παρά οι δαντάνθρακες θα μένουν τα ίδια. Δεν θα πρότεινα γενικά, εκτός κι άμα μπορείς να... Nice. Εκτός που τα βγάλει μετά το κριτσίνι, ρε, γιατί θα το κάνει. ASMR. Το κουλουράκι μέσα από το βουτσάι. Okay. Oh boy. Λοιπόν. Είναι 44 λεπτά μόλι, παλέγα. Έχουμε μάθει να το υποστούμε αυτό άλλο τόσο. Όχι, εντάξει.
με το βίντεο φόρμα θα δοκιμάσουμε και ένα όχι μικρότερο length επίτηδες, αλλά θα προσπαθήσουμε να καλύψουμε τα επεισόδια πιο concise. Anyways, συνέχιση. Ερώτηση προς Χρήστο. Α, και πες αυτό και πες μετά αν θα ψηθείς να πάρεις ποδήλατο και να ροκάρεις γενικότερα cycling, επειδή μπορεί να είναι λίγο πιο... να έχει κάποιο hypertrophic benefit σε τετρακεφάλους. Εντάξει, όχι, ποδηλατάρα γαμάει. Να δώσω άπειρα respect σε ποδηλατάρα που πλέον είναι επικίνδυνη. Επειδή εσύ ξέρω τι έχεις, λέω όχι, αν θα ψηθεί και ο Χρήστο. Όχι για hyper... Εντάξει, τώρα για εμάς που κάνουμε squat και α, δεν θα σου έλεγα πάρε για να χτίσεις πόδι. Κάνε skate αυτή τη φάση που εγώ... Ποιος είναι αυτός ο Μαρ, κάνω skate. Ο Κόγιας, ο Βλάκας. Εξτρίμη προσωπική επίθεση από Μεγαλόπουλο. Χρήστο, Κόγια, συγγνώμη γι' αυτό. Και το Βλάκας είναι πιο βαρύ από το Μαλάκας, οπότε η ομάδα ζητάει συγγνώμη εκ μέρους του Μιχαλόπουλου, του ξέφυγε. Αλλά ναι ρε, πρώτη skate για πόδια. Anyways, that's it. Ποδηλατάρα top cardio. Και top, ειδικά στην Αγγλία που έχουμε και δρόμους για ποδήλατο. Δηλαδή, εγώ στο γυμναστήριο πηγαίνω, είναι μισή ώρα με το ποδήλατο εκεί, μισή πίσω. Και δεν είναι ιδιαίτερα challenging διαδρομή, αλλά είναι ακριβώς αυτό το λίγο κάρδιο μέσα στη μέρα που λες, nice, πας εκεί, έχεις ζεσταθεί και μετά έχεις και το cool down όταν φεύγεις από την προπόνηση. Είναι μισή ώρα να πας με το ποδήλατο. Ναι, μισή ώρα και μισή ώρα στο γύρνα. Αλλά... Είναι ακραία μακριά. Είναι τα ελληνικά στάνταρτς εσείς που είχα πάει σε ένα γιάβα στο Μαρούσι και τους λέω στη Λυκόβρηση και λέω Μαρούσι μπορώ να πάω με τα πόδια. Εγώ το μεταξύ δεν οδηγάω για αυτούς που ακούνε και πάντα παντού με τα πόδια πάω και το μία ώρα περπάτημα δεν είναι κάτι extreme και μου λέει αυτή από Λυκόβρηση Μαρούσι μου λέει δεν υπάρχει, δεν περπατιέται. Ναι, το τσάρελες και της είπα Πειραιά. Και κοιτάς το Maps και μου λέει 6 χιλιόμετρα. Και λέω, εντάξει, οκ, δεν είναι δίπλα, αλλά δεν είναι. Θα κάνω τα μισά βήματα της μέρας. Με το ποδήλατο στο γυμναστήριο, βέβαια, να σημειώσω, πάω μόνο όταν δεν έχω κουνηθεί το υπόλοιπο της ημέρας. Δηλαδή, άμα είμαι όλη τη μέρα και δουλεύω, λέω, οκ, θα το συνδυάσω, μισή ώρα εκεί, μισή ώρα πίσω, τέλος το κάρδιο της μέρας, κάνουμε και την προπονησάρα, that's that. Αλλά ποδήλατο αξίζει full στο lockdown, ειδικά Αγγλία. Κάτι απογεύματα νύχτες με αδερφό και το φίλο του στο Εδιμβούργο. Τώρα εσείς ξέρετε τι είναι. Είναι πατήσια. Αδερφέ μου. Γέννημα θρέμα. Okay. Και ήταν πάρα πολύ ωραία. Δηλαδή όταν παίρναμε ποδήλατα, είχε το Εδιμβούργο κάτι του Δήμου τέλος πάντων. Ναι, ναι. Και κάναμε πολύ σε όλο και τα φτιάχναμε, βάζαμε μοτεράκια από κάτω. Και το καλό στην Αγγλία με ποδήλατα είναι ότι δεν ξέρω τι γίνεται με το lockdown, αλλά ο Τόντορ, ο πρώην συγκάτοικός μου, είχε βρει ποδήλατο με 20 λίρες σε marketplace και country. Αλλά ναι, μπορείς να πάρεις ποδήλατο που απλά σε πηγαίνει από το ένα σημείο στο άλλο και δεν είναι τίποτα extreme για πολύ λίγα λεφτά. Anyways, και πολύ καλύτερο από το τρέξιμο. Δηλαδή, όσοι ξεκινήσετε κάτι τώρα στο lockdown, που τους βλέπω όλους τώρα και βγαίνουν και τρέχουν. Respect σε όποιον θέλει να τρέξει και του αρέσει το τρέξιμο και λέει μάγκα, μ' αρέσει, λατρεύω να τρέχω. Αν σ' αρέσει τόσο πολύ, κάντο. Αλλά για αυτούς που λένε ότι okay, θα κάνω λίγη γυμναστική τώρα, might as well, αφού παίζει το lockdown, θα βγω έξω να τρέξω. Χίλιες φορές να πας να κάνεις οτιδήποτε άλλο. Χίλιες φορές, εντάξει, okay, υπερβολικός. 10 φορές να κάνεις το οτιδήποτε άλλο, ειδικά ποδηλατάρα και ειδικά περπατηματάρα. Γιατί το τρέξιμο, ο περισσότερος κόσμος κάνει και το λάθος και σκέφτεται ότι εντάξει, τι είναι, τρέξιμο, απλά εγώ και θα τρέξω. Ενώ υπάρχει και τεχνικά θέλει και αυτό μία προσοχή. Γιατί τους βλέπω π.χ. κόσμο που φαίνεται ότι δεν ξέρει να τρέχει και ακούς το impact όταν χτυπάει το πόδι του στο πάτωμα, στο έδαφος και ακούγεται ένα, τους βλέπεις περπατάνε και ακούγεται ένα παπ. Και είμαι σε φάση. Εντάξει. Όντως, εγώ είχα άτομα μάλιστα στην καραντίνα. Εντάξει. Okay. Είναι anecdotal evidence κλπ. Αλλά είχα άτομα που ξεκινήσανε τρέξιμο και βγάλανε θέματα. Δηλαδή, ο ένας στο γόνατο. Και εγώ με το η άλλη έπαθε. Πώς το λένε, θλάση στη γάμπα.
Κορονοϊό. Speaking of κορονοϊός, τον πέρασε κανείς από εσάς? Και κόλλησε κανένας γνωστός σου, ρε φίλε? Κάτσε να... Ναι, τον πέρασα εγώ, αγαπητοί ακροατές, πριν από 3 εβδομάδες. Ουσιαστικά ένας φίλος ο οποίος ήταν αρκετά προσεκτικός έτυχε να κολλήσει από το... Γιατί, κάτσε να πω και εγώ εδώ με γυαλί και μάσκα. Έτυχε να κολλήσει από τον καθηγητή οδήγησής του. Και το αστείο ήταν ότι κόλλησε αυτός. Και μετά είχαμε κανονίσει την Παρασκευή να έρθει σπίτι και να πάμε για προπόνηση. Και είχε κατέβει και η αδερφή μου από το Λονδίνο. Είχε έρθει και ένας φίλος μου από Βουλγαρία. Και ήρθαν κι άλλοι για να πάμε όλοι μαζί για προπόνηση και να ράξουμε και τα λοιπά και τα λοιπά. Και κολλήσαμε όλοι. 8 άτομα κολλήσαμε. Τη μάσκα τη βάζεις λίγο πιο κάτω, θέλει, ρε, γιατί όταν αναπνέεις πάει... Ναι. Εκεί είσαι, εντάξει, δεν τέλεια. Κλαίωμαι. Αυτό είναι μάσκα ή είναι μάσκα ύπνου? Μάσκα είναι, ρε. Μάσκα ύπνου, by the way, talk shit, μάγκες. Anyways... Και μας λέει αυτός μετά από λίγες μέρες ότι βγήκε, μου ήρθε μήνυμα στην Αγγλία, τέλος πάντων υπάρχει μια εφαρμογή που σου λέει αν ήσουν σε επαφή με κάποιον ο οποίος βγήκε θετικός, τέλος πάντων ένα track and trace σύστημα, και μας λέει μετά από 2 μέρες ότι κάποιος με τον οποίο είχα επαφή βγήκε θετικός. Όλο αυτό έγινε την Κυριακή. Την Τρίτη είχαμε όλοι συμπτώματα. Εγώ προσωπικά δεν πέρασα δύσκολα, ούτε πυρετό είχα ούτε βήχα, απλά έχασα τη γεύση μου. Δεν είχα γεύση και μυρωδιά, όσφρηση. Όσφρηση. Έτσι, αμέσως το είπα. Ήταν εξαιρετικό, τύπου, ρε παιδί μου, ότι μπορεί να έτρωγες και κάποιο λιπαρό γεύμα με πολύ αλάτι και παρόλα αυτά δεν καταλάβαινες κάτι, ή ήταν ένα Αμερικό χάσιμο? Δεν είναι μια Αμερική. Όχι, ήταν extreme, ρε, γιατί... Σκατά να έτρωγες, δεν τα καταλάβαινες. Ως χοντρός και άτομο που εδώ στο σπίτι παίζει ωραίο μαγειρεμένο φαγητό, shout-out, σεραλεύκα, εκτιμώ το φαγητό που τρώω και τη γεύση του φαγητού. Και ξεκίνησε, ξέρω εγώ, κάναμε και εμείς το τεστ, βγήκα θετικός, η δύναμή μου και γενικά δεν αισθανόμουν πολύ άσχημα, αισθανόμουν αρρωστούλης. Δεν είχα, δηλαδή έκανα και PR στα deadlifts, ξέρω εγώ, έκανα ένα βίντεο σαν αστείο ότι και καλά γιορτάζουμε τον κορονοϊό. Και το όλο τέτοιο μου είναι ότι αν μπορώ να κάνω PR στα deadlifts, μάλλον δεν είμαι και τόσο άρρωστος. Δηλαδή ήμουν σχετικά ok. Απλά αισθανόμουν λίγο under the weather που λένε στα αγγλικά, λίγο κρυωμένος. Anyways, αλλά μετά από 3-4 μέρες μου έφυγε η όσφρηση και η γεύση τελείως. Δηλαδή πήρα το διαλυτικό αυτό που έχουν για τη βαφή για τα νύχια, το οποίο είναι extreme η μυρωδιά του, και δεν μπορούσα να το μυρίσω. Η κολόνια έβαζα στο χέρι και έβαζα το χέρι μου εδώ, δεν μπορούσα να το μυρίσω. Σάλτσες, οτιδήποτε έτρωγα δεν είχε καθόλου γεύση, ούτε λίγο. Δεν ήταν το κλασικό που έχεις όταν σου είναι βουλωμένη μύτη, που δεν γεύεσαι ακριβώς. Είχα καθαρή μύτη, αλλά ταυτόχρονα δεν μπορούσα να γευτώ και να μυρίσω καθόλου. Αυτό, αλλά επέστρεψε μετά από 5 μέρες. Και επέστρεψε σταδιακά. Πες το. Οι υπόλοιποι τι συμπτώματα είχαν? Δεν είχε κανένας, βασικά ο Μάιλο, σάρωτσε Μάιλο, fake natty Bilo, fake steroid user dealer and coronavirus transmitter. Ο Μάιλο, ο φίλος μου τέλος πάντων που μας κόλλησε, ήταν λίγο χάλια για 2-3 μέρες, αλλά φάση όπως είμαστε περισσότεροι άντρες, σάρωτσε άντρες, όχι ότι ο... Αυτό είναι τοξικό. Αυτό. Ναι, Κάσελ Πάκ. Και καλά, man flu που λένε ότι ξέρεις που ο άντρας αρρωσταίνει και έχει ένα κρύωμα και είναι σε φάση δεν μπορώ άλλο. Αλλά το πέρασε λίγο έτσι. Όλοι οι υπόλοιποι τίποτα. Λίγο κάποιοι χάσαν τη γεύση τους και την όσφρησή τους, αλλά κανένας δεν είχε σοβαρό θέμα. Δόξα τω Θεώ. Και την Παναγιά. Αλλά να πω πάνω σε αυτό ότι εντάξει, προφανώς δεν είμαστε ειδικοί, ούτε immunologists, εντάξει, τα ελληνικά τα μεταφράζετε εσείς αν θέλετε, μικροβιολόγοι. Λοιμοξιολόγοι. Ανοσιοποιητολόγοι. Κορονοϊολόγοι. Έχω πει 3 διαφορετικά πράγματα εδώ.
Δεν είμαστε ειδικοί προφανώς και ούτε θα σας πούμε το οτιδήποτε έχει να κάνει με τον ιό. Απλά γενικά obviously προσοχή, αλλά δεν χρειάζεται κάποια extreme ανησυχία, ειδικά αν είσαι υγιής και νέος. Most likely είναι κάτι το οποίο θα το περάσει ο περισσότερος κόσμος χωρίς κάποιο extreme σύμπτωμα. Αυτό δεν σημαίνει όμως ότι δεν υπάρχει και κόσμος εκεί έξω ο οποίος μπορεί να το περάσει πολύ άσχημα. Οπότε καλό είναι να είμαστε υπεύθυνοι και να προσέχουμε. Gang Mood Squad. That said, ήθελα να το πάμε τώρα σε κάποια... Διατροφικά και, και συμπληρώματα. Σωστός, σωστός. Και λέω κάτι ξεχνάω. Διατροφικά έτρωγα κανονικά, δηλαδή διατήρησα τις θερμίδες μου αρκετά ψηλά, διατήρηση έστω και ή ένα μικρό πλεόνασμα. Και συμπληρώματα... Αυτά. Γενικά νομίζω να σημειώσουμε εδώ ότι γενικότερα είναι σε καλύτερη θέση εισαγωγικά νομίζω ο οργανισμός να αντιμετωπίσει ένα στρες που μπορεί να λέγεται ιός ή κάτι άλλο όταν βρίσκεται σε πλεόνασμα από ότι όταν βρίσκεται σε έλλειμμα, οπότε αν έχει δηλαδή ένα επιπλέον στρες. Ναι, όντως, δεν θυμάμαι. Νομίζω γι' αυτό λένε και οι περισσότεροι το να βρίσκεσαι σε ένα μικρό πλεόνασμα. Ναι, αυτό. Δεν θυμάμαι ακριβώς το πλεόνασμα, αλλά είναι γύρω στο 7-10% που προτείνουν. Πάντως, αυτό που πρέπει να αποφύγεις όταν είσαι άρρωστος είναι να είσαι, αν τώρα κάποιος κάνει κάτι ή το οτιδήποτε, γιατί θυμάμαι και εποχές που ήμουν λεπτός, που έκανα κάτι, ξέρω εγώ, και τότε έπαιζε και τον δυσμόρφια και είχα αρρωστήσει, τελείως. Και είχα αρρωστήσει και ήμουν σε φάση, εντάξει, θα το κρατήσω, δεν γίνεται να σταματήσω το progress. Αλλά άμα αρρωστήσει κανείς, ειδικά τώρα στην περίοδο του COVID, καλό θα ήταν να είναι τουλάχιστον σε διατήρηση για να είναι το σώμα του να έχει όση ενέργεια χρειάζεται ώστε να μπορέσει να πολεμήσει την οποιαδήποτε μόλυνση κουτουλού. Όσον αφορά τα συμπληρώματα που έπαιξα μπάλα, τα πλασίβο συμπληρώματα, προφανώς, disclaimer, κανένα από αυτά δεν είναι cure. Cure, δώσ' το. Περίμενε. Ωραία, μαλακά. Θεραπεία. Πανάκια. Κανένα από αυτά δεν είναι θεραπεία για τον κορονοϊό, αλλά υπάρχει κάποια βιβλιογραφία η οποία δείχνει ότι μπορεί να βοηθήσει σε συγκεκριμένες περιστάσεις και τα περισσότερα τα είχα εδώ έτσι κι αλλιώς, οπότε έπαιξα μπάλα. Συνέχισα να παίρνω βιταμίνη D που παίρνω κάθε μέρα έτσι κι αλλιώς, η οποία έχει δείξει ότι μπορεί να προφυλάξει από κορονοϊό ή να βοηθήσει στην ανάρρωση και γενικά για το ανοσοποιητικό σύστημα είναι αρκετά σημαντική. Βιταμίνη C, την οποία δεν παίρνω συνήθως, έχω σακούμποσα πίναρα. Την πορτογαλική. Την πορτογαλική, την τάξη της, κάπως γνωστή. Έπαιρνα 1000 mg τη μέρα, 1000 mg. Γιατί έχω πάρει ένα κουτάκι και το έχουμε σπίτι για όταν αρρωσταίνουμε ή όταν αισθανόμαστε σκατά από την προπόνηση. Νομίζω, αυτό είναι νομίζω το κακό με τη ΣΕ, ότι αν δεν κάνεις year-round supplementation, δεν νομίζω ότι θα δεις τα benefit όταν αρρωστήσεις. Έχω την εντύπωση, μπορείς να το τσεκάρεις στο examen, εγώ από εκεί το είχα διαβάσει. Τσεκάρετε σε παρακαλώ. Και μέσα τον Biden με τον Trump, ξέρω εγώ. Ναι, find the video and upload it to your channel. Νομίζω ότι αν δεν κάνεις supplementation είτε year round είτε πριν αρρωστήσεις ουσιαστικά, δεν θα δεις τόσα benefits από τη στιγμή που θα αρρωστήσεις. Αλλά αν το κάνεις αυτό που περιέγραψα προηγουμένως, έχεις αυξημένες πιθανότητες να μην κολλήσεις. Αν έχω την εντύπωση, να το περάσεις πολύ πιο light. Ναι, στο how to take, εντάξει, προφανώς δεν θα πάρω τη βιβλιογραφία μία-μία. Σου λέει ότι το προτινόμενο RDI της βιταμίνης, το καθημερινό intake, δοσολογία λέξης, 100 με 200 mg, αλλά εντάξει, σου λέω ότι αυτό το παίρνεις εύκολα από τη διέτα σου. Υψηλότερες δόσεις βιταμίνης C μέχρι 2000 mg χρησιμοποιούνται μερικές φορές για να υποστηρίξουν το ανοσοποιητικό σύστημα για αθλητές ή να μειώσουν την διάρκεια του κρυώματος. Το μυστικό που σας κρύβουν, 1000 mg βιταμίνη C, ζήσε μέχρι τα 130. Φαντάσου, που ζω too much όμως, με 260 χρονών εκεί. Είσαι βαρεθεί, guys. Λοιπόν, βιταμίνη C 1000 mg τη μέρα. Το θέμα όμως με βιταμίνη C, το οποίο είναι σημαντικό να αναφέρουμε για το κοινό μας, είναι το ότι υψηλές δόσεις βιταμίνη C σε βάθος χρόνου μπορεί να επηρεάσουν, δηλαδή εντάξει, τώρα αν παίρνει κάποιος 1000 με 2000 mg τη μέρα, που είναι πολύ υψηλή δόση,
μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά κάποιες προσαρμογές, κάποιες υπερτροφικές προσαρμογές. Μπράβο, μπράβο. Οπότε ναι, δεν είναι κάτι το οποίο το συνιστούμε και δεν χρειάζεται. Γιατί αν τρως μια δίαιτα πλούσια σε βιταμίνες και γνωστοιχεία, δηλαδή τρως αρκετά φαγητά τα οποία δεν είναι πολύ επεξεργασμένα, είσαι καλυμμένος. Anyways, πέρα από βιταμίνη C, έπαιρνα και μία πολυβιταμίνη, την οποία την έχω ξεκινήσει τώρα στην περίοδο όγκου, καθαρά για το πλασίμπο, επειδή οι προπονήσεις είναι αρκετά σκληρές και υδρώνουμε. Γενικά, είμαστε αρκετή ώρα στο γυμναστήριο και ήταν σχεδόν τσάμπα, ήταν 10 λίρες ο ένας χρόνος, ξέρω εγώ. Οπότε την έχω πετάξει από εκεί πάνω. Έμεινε και αυτή στον κορονοϊό, αλλά δεν είχε να κάνει με τον κορονοϊό. Μελατονίνη, αύξησα τα 5 μιλιγκράμμ που παίρνω πριν τον ύπνο στα 10, γιατί υπάρχουν κάποια στοιχεία, όλα αυτά θα υπάρχουν στο description, υπάρχουν κάποιες έρευνες οι οποίες μιλάνε για τη μελατονίνη και την πιθανή χρήση της πάλι για να προστατεύσει και να βοηθήσει στον κορονοϊό. Προφανώς είναι αυτά. Η μελατονίνη 10 μιλιγκράμμ έπεφτε έτσι, ρε, την έπνε και έπεφτε έτσι. Η αλήθεια είναι ότι υπήρξαν 2-3 μέρες που ήταν δύσκολο να ξυπνήσω, αλλά απ' την άλλη ήμουν σε φάση, εντάξει, κοιμήθηκα καλά, freaks. 10 μιλιγκράμμ τέλος πάντων από τα 5. Γενικά με τη μελατονίνη μπορείς να δεις benefits από 1 μέχρι 3 μιλιγκράμμ, δεν χρειάζεται τόση για να σε βοηθήσει τον ύπνο. Αλλά ναι, θα βάλω και τις έρευνες στις οποίες αναφέρομαι. Και επίσης είχα αρρωστήσει τα Χριστούγεννα όταν ήμουν στην Ελλάδα και είχα έβηχα, ξέρω εγώ, και είχα φλέγματα και είχα πάρει μπιζολβόν, το οποίο το έφερα μαζί μου, το οποίο το κοίταξα, το έψαξα just in case και βρήκα ότι το βασικό συστατικό του μπιζολβόν, το οποίο στα αγγλικά λέγεται τουλάχιστον... είναι η μπιζολβίνη. Η μπιζολβίνη, όχι, είναι το... Η αραβική. Είναι ίσως τα νόν, η αραβική, γνωστή, η μπιζολβόνια. Αντέρε με τα μπιζολβόνια. Λέγεται Bromhexin, και υπάρχει ένα paper που λέγεται Potential New Treatment Strategies for COVID-19. Is there a role for Bromhexin as an add-on therapy? Και συζητάει και σου λέει σαν conclusion ότι we encourage the scientific community to assess Bromhexin clinically as a prophylactic and curative treatment. If proven to be effective, this would allow rapid... Σου λένε ότι υπάρχουν κάποια στοιχεία τα οποία δείχνουν ότι μπορεί να βοηθάει και μπορεί να είναι καλό προφυλακτικό για τον κορονοϊό. Προμέθαζιν. Βρομεξίνη λέγεται, ναι, και είναι βλενολυτικό από το λέγω. Βλενολυτικό, γκάνγκ. Οπότε είχα και αυτό το μπιζολβόν που είχαν το κλασικό που πουλάνε στην Ελλάδα, το 8 μιλιγκράμμ ανά 5 ml, και έπαιρνα 3 τέτοια τη μέρα. Με τρία μπουκάλια, σφινάκια, κούπες. Να ζήσει Κρήτη! Μπιζολβόνια. Και νομίζω αυτά ήτανε. Πέρα από αυτά. Μέγα 3, καλά, όχι την πρόσφατη ρόλο. Και γι' αυτό υπήρχαν κάποια στοιχεία. EPA, DHA, αλλά υπήρχαν στοιχεία και προς και κατά. Δηλαδή υπάρχει ένα paper το οποίο λέγεται The Potential Beneficial Effect of EPA and DHA Supplementation Managing Cytokine Storm in Coronavirus Disease. Αλλά υπήρξαν και υπάρχει ένα άλλο paper που λέγεται Potential Benefits and Risks of Omega-3 Fatty Acids Supplementation to Patients with COVID. Οπότε εντάξει, αυτά τα έπαιρνα έτσι κι αλλιώς. Κάνω supplement με Omega-3 καθημερινά, ανεξαρτήτως από τον COVID. Αλλά δεν ρόκαρα τα 3 με 5 μιλιγκράμμ, 3 με 5 γραμμάρια EPA DHA τη μέρα, το μείωσα λίγο στο 1,5 ίσα-ίσα, γιατί είδα αυτό το paper και λέω πλασίμπο. Αυτά. Αλλά αυτό που βοήθησε πάρα πολύ ήταν η ξεκούραση και το ότι έπεσε πάρα πολύ ο όγκος, όχι μόνο προπόνηση με τα βάρη. Συνέχισα να κάνω βάρη, αλλά έκανα κάτι από εκεί που μπορεί να έκανα 4 set, 10-12 και 5-6 ασκήσεις. Έκανα 2-3 ασκήσεις και 2-3 top set συνολικά. Και μερικές φορές χαμηλών επαναλήψεων με ψηλά κιλά για να διατηρήσω. Να σας δείξω και τα βήματά μου εκείνη τη βδομάδα, πώς πέσανε. Μισό λεπτό. Ωραία. Αυτό εδώ ήταν το Σεπτέμβριο. Αν δείτε, υπάρχει ένα τεράστιο dip. Σουιπ! Εδώ πέρα. Που τα βήματα από μέσο όρο 10.000. Και δεν είναι το σωματικό του βάρος. Αυτό, ναι, αυτό θα ήταν δύσκολο να το δούμε.
Αλλά ναι, πέσανε από μέσο όρο 10.000 στα 2. Η ξεκούραση και ο ύπνος ήταν, πιστεύω, τα πιο σημαντικά πράγματα που βοηθήσανε. Και παραδόξως κοιμήθηκα πάρα πολύ καλά και τις 2 εβδομάδες που είχαμε μείνει σπίτι. Αυτά από εμένα για την εμπειρία μου με τον κοροδοϊό, a.k.a. κορονοϊό. Προφανώς το λέμε αστεία, μην επιτίθεστε, ηρεμήστε. Ελληνικά hoaxes, alert στο βίντεο κατευθείαν. Shout out, βασικά shout out σε κανέναν. Roger Fields, Uber Alles, πουτάνες. Λοιπόν, ήθελα να κλείσουμε συσσαγωγικά ή να ξεκινήσουμε να κλείνουμε λέγοντας, δίνοντας κάποια βασικά tips για προπόνηση και διατροφή στο lockdown, ώστε να είναι σαν σούμα προς το τέλος, ώστε ο άλλος να φύγει και να πει ότι «ΟΚ, okay, πέρα από το ότι ο ΠΑΚ έχει 2 μπάρες και είχε κορονοϊό, ξέρω και έχω και 3 takeaways να πάρω». Λοιπόν, να ξεκινήσω με κάτι το οποίο κρατάω από Χρήστο εγώ, που είχε παιδί μου συσσαγωγικά να αναγκαστεί να είναι πιο ευρηματικός μες στην καραντίνα. Τι ήταν αυτό? Δεν ξέρω. Έλα, δεν το ακούσατε. Δεν το ακούσαμε, όχι. Α, ναι, ναι, το άκουσα, κατάλαβε το. Αγιαμπάρα! Αχ, what a guy. Shout out. Λοιπόν, ναι, για πες. Shout out σε Βερντί που θα, ξέρω, θα βάψει τα παράθυρα της Strong Eleven μαύρα, θα πάρει, ξέρω, κρεβάτι μέσα και θα κοιμηθεί εκεί πέρα. Και, ναι, εδώ είναι το σπίτι μου τώρα, δηλαδή. Εγώ δεν κάνω προπόνηση. Το σπίτι μου είναι εδώ, δηλαδή. Δεν θα με αφήσετε να είμαι στο σπίτι μου. Αν με πάτε στο κρατητήριο την Gambert Bar, μπορώ να τη φέρω μαζί. Δεν με πειράζει να μείνω, αρκεί να μπορέσω να πάρω και αυτά και μένω όλο το lockdown εκεί μια χαρά. Λίγο ώρες. Ούτε φαγητό δεν χρειάζομαι. Απλά να φέρω. Δεν μπορώ να πάρω και σκέφτη όμως. Σκέψου που σκάει για prison workout και είναι όλοι που κάνουν bench και ο Περιδής κάνει τα αργά τα squat και είναι ο πιο, ξέρεις, τον κοιτάνε, λέει, ρε μπρο, τι κάνεις εδώ πέρα, όπως κάνουμε πάγο και δικέφαλα στη φυλακή, είναι σοβαρός. Που στη φυλακή, ξέρω εγώ, κάνουν smuggling ναρκωτικά, ξέρω εγώ, τα καταπίνουν και τα χέζουν και είναι ο Περιδής που προσπαθεί να χέσει τη safety bar. Θα χέσω και τη σκελέικο τώρα. Προκλείται κραυγές, ρε παιδί. Έχει πάρει και δεύτερη safety bar, γιατί η μία έχει περισσότερο. Τη μία για κουτφόρση. Πάμε! Άδεια μπάρα! Και βγαίνει άδεια μπάρα. Είναι άλλη safety bar. Μάικ! Λοιπόν, εγώ θα κρατούσα από το Χρήστο το γεγονός ότι πρέπει να γίνεις μέχρι ένα σημείο ευρηματικός στην προπόνηση επί καραντίνας. Ισχύει, sorry. Είμαι ακόμα σε τζόκι τέτοιο. Ναι. Σκούφι. Να φας, ναι, ναι, πρέπει να γίνεις ευρηματικός στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζεις την προπόνηση και πρέπει να σταματήσεις να είσαι μια μικρή αδερφούλα που όταν πονάνε η μίστα από τις πολλές επαναλήψεις σταματάει και δεν φτάνει σε κοντά σε αποτυχία, γιατί είναι ίσως ο μοναδικός σου, ξέρω εγώ, συσταγωγικά σύμμαχος για να διατηρήσεις ή και να ανεβάσεις, να βελτιώσεις την υπερτροφία σου και έμεσα τη δύναμή σου. Οι δηλώσεις του Νίκου Μιχαλόπουλου δεν αντιπροσωπεύουν τις απόψεις των υπόλοιπων co-host. Τελείως. Πήγες καλύτερα από ότι ξεκίνησες καλά, έκανε ένα μικρό dip, αλλά έμεινε ok. Δεν το κράτησες, δίνω τα respect, γιατί ξέρω ότι ήταν δύσκολο. Μιχαλόπουλος το pixelated που φεύγει και φεύγει έτσι. Και μετά από λίγο εμφανίζεται ξαφνικά, είναι ήδη εκεί. Συμφωνώ πάντως, πέρα από το σεξιστικό και ομοφοβικό σχόλιο με το αδερφούλα, γιατί μπορεί να θέλεις, τέλος πάντων, δεν θα κάνω καν expand, γιατί είδα ήδη ξεκινήσα να σκάβω τον τάφο και να πέφτω μόνος μου μέσα και δεν θα το κάνω. Shout out σε Μιχαλόπουλο, γνωστό, τέλος πάντων. Λοιπόν, ναι, η προπόνηση, αν δεν έχεις πρόσβαση σε εξοπλισμό, intensity of effort, δηλαδή η ένταση της προπόνησής σου, πρέπει να είναι αρκετά υψηλή. Και αν είναι να κάνεις έστω και 2 set ανά άσκηση, 1 με 2 set, φρόντισε αυτά τα set να είναι σχεδόν all out.
Δηλαδή αυτό που είδαμε και που ξέρουμε και από τη βιβλιογραφία και από το που το έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα επεισόδια και από το διδακτορικό το δικό μου είναι το ότι και με ένα με δύο σετ τη βδομάδα με υψηλή ένταση προπόνηση, εντάξει προφανώς εκεί είδαμε και με κιλά, αλλά αν φτάσεις στην αποτυχία ή τουλάχιστον εκεί μία-δύο επαναλήψεις πριν την αποτυχία, 100% όμως εκεί, όχι αν μία-δύο επαναλήψεις πριν την αποτυχία AKA 10, είσαι σίγουρα καλυμμένος. Δεν θα χάσεις gains, ειδικά άμα είσαι και σε κιλά, άμα μείνεις στα ίδια σωματικά κιλά. Οπότε το ένα είναι αυτό, ένταση προπόνησης, αν δεν έχεις εξοπλισμό, σούπερ υψηλή. Δεύτερο για μένα είναι η συχνότητα. Από τη στιγμή που δεν έχεις πολλές παραλλαγές να κάνεις, άμα δεν έχεις εξοπλισμό, θα πρέπει να κάνεις ίδιες ασκήσεις. Οπότε θα έλεγα κάτι σε full body. Full body. Full body. Full body training. It's a citizen, vegan stripper. Back in my day. Back in my day, we used to call them gulags, not lockdowns. Shout out to my ναι. Οπότε θα πρότεινα να κάνει κάτι στο lower body training και να ξεκινάει για παράδειγμα με πόδια πίσω squat, κάποια μορφή squat ή βουλγάρια split squat. Θα μπορούσε να πηγαίνει μετά σε στήθος, πλάτη, μια άσκηση για ώμους, μια άσκηση δικέφαλος και μια τρικέφαλος. Οπότε σίγουρα κάμια 5-6 ασκήσεις τις οποίες μπορεί να σε παραλαμβάνει συνεχώς, δηλαδή θα πρέπει να κάνετε σε δύο full body training sessions. Όσοι γελάτε, να χαίρεστε που δεν το είπαμε σκοτσέζικη προφορά, πουτάνες. Να χαίρεστε. Πώς θα ήταν σκοτσέζικη, δεν ξέρω. Χάλια θα ήταν, αυτό θα ήταν. Lower body. Full body. Αυτό είναι ειδική. Full body. Full body. Αυτό είναι κάρι, τελείως. Η Ιρλανδική θα ήταν alright mate, alright mate, alright lad, the full body workout. Δεν είναι καλή. Δεν είμαι εσύ. Συνέχισε. Αποτυχία οι προφορές μου. Ναι. Οπότε θα έλεγα κάτι σε full body training. Δύο φορές, μία off, δύο on, μία off, κάτι τέτοιο τέλος πάντων. Ή θα το έκανα κάτι, αν είχες παραπάνω εξοπλισμό, σε upper-lower, upper-lower-off, upper-lower-off ή κάτι τέτοιο. Ή upper-lower-upper, off, upper lower, κάτι τέτοιο. Είχε πλάκα έτσι όπως ακούστηκε τελείως, σαν να λες απλά λέξεις. Ναι, συμφωνώ. Ναι, οπότε σκεφτείτε, αν δεν έχετε πολλές παραλλαγές, θα πρότεινα παραπάνω συχνότητα. Να είσαι καλά, φίλε μου, γεια σου! Για το Instagram! Για να ενημερώσω ότι Sky επεισοδιάρα. Άρχεται, εσείς είναι ρε παιδί μου. Είναι και η ευκαιρία με αυτή την αυξημένη συχνότητα να το δείτε και όσοι ξανά δεν έχετε εξοπλισμό και σαν μια ευκαιρία ώστε οι προπονήσεις σας να είναι πιο μικρές και πιο intense με μικρότερα διαλύματα, δηλαδή να είναι και ένα συνδυασμό στο ότι ναι κάνω προπόνηση, όχι δύναμης αλλά κάνω προπόνηση για μυϊκά gains, αλλά ταυτόχρονα δεν είναι το workout squat, bench, deadlift που θα πάω και θα έχω 10 λεπτά ανάμεσα στα set των squat ή θα κάνω το ζεσταματάκι με την ησυχία μου, είναι λίγο πιο πάμε μπαμ 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 μέχρι μυϊκή αποτυχία τελείως, πάμε μπαμ 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 μπαμ. Αλλά με μικρά διαλύματα και να υπάρχει το mentality ότι ωραία, 30-40 λεπτά, full πόνος και τέλος. Πονάρα. Κρακρα. Τελείως. Και Ραλευκόβουλος εκεί είναι τελείως zoned out. Save me, extreme guy. Το guy. Αυτό είναι αυτό. Αυτά γίνονται όταν οι κάμερες ανοίγουν, παιδιά. Αυτά γίνονται όταν πέφτουν οι μάσκες. Σαράτσε σε μάσκες. Έχω να δηλώσω ότι ήμουν κατά της ιδέας αυτής, αλλά προσπάθησα μία σεζόν ολόκληρη, κατάφερα και το κράτησα, αλλά πλέον ναι. Ναι. Κάτι άλλο που είχε πει και ο Εβραίος γιατρός, εκεί η Μάγκη Ζέτελ. Φυλάκας. Φυλάκα, μας έφερε με ένα αστυνομία. Εντάξει, Εβραίος είναι, αν έλεγες χριστιανός δεν θα έχει κανένα θέμα. Ναι, για πες. Και είναι ο Σαμάρας και μόνο, καλά τα λες, καλά! Που εμφανίζεται από εδώ πίσω. Μένω τόσες μέρες εδώ στη δουλάπα. Γαμάει. Ναι, για πες. Λοιπόν, θα έλεγα αυτό που πρότεινε τέλος πάντων είναι και My Reps, έτσι π.χ. Είναι μια καλή επιλογή.
Κάντε προπόνηση για αισθητικούς, ρε, που είναι διαφορετική από τη δύναμη και θα σας αυτά. Τίποτα, να ρωτήσω, απορία, το... τώρα θα μου πείτε, εντάξει, δεν υπάρχει έρευνα για αυτό το κομμάτι, νομίζω, δεν φτιάχθηκε για αυτό το σκοπό. Δεν φτιάχθηκε για αυτό το σκοπό. Αλλά το feel it προλαμβάνει ή προσατεύει ή βοηθάει στην ανάρρηση από τον κορονοϊό. Το έχω δείξει το χρησιμοποιήσει κάποιο. Μέχρι και εγώ είμαι σε φάση, όχι άλλα feel it αστεία, παιδιά. Αν το πουλάει ακόμα. Είναι το ακόμα χειρότερο είναι να πούμε «Α, ο Ράμπακ, ρε, έχει κορονοϊό, ο Ράμπακ». Ναι, είσαι ο Ράμπακ. Ναι, enough με το feel it. Enough, πραγματικά. Εντάξει, το κάναμε το βίντεο, νομίζω το point was taken, εντάξει, τώρα φτάνει. Τώρα είναι εξάμω διαφήμιση, δηλαδή θέλω και εγώ λεφτά, θέλω και εγώ 5 ευρώ από την Gold Touch. Αυτό που έλεγα. Να επανέλθουμε. Επανέλθουμε, ναι, συγγνώμη, ο Μιχαλόπουλος, ναι. Λοιπόν, ναι, είχε προτείνει τέλος πάντων, κάντε άμα θέλετε, κάτι που εγώ θα συνδυάσω, θα είναι My Reps. Οκ, δεν έχουμε πολύ, δεν έχουμε... research πολύ για MyoReps, αλλά είναι βασικά έχουμε για Rest and Pause, αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, αυτή τη στιγμή που θα φτάσεις, μιλάμε τώρα και για ένα lockdown, αν διαρκέσει 4 εβδομάδες. Ένα προπονητικό μπλοκ είναι. Τα tips που έχουμε δώσει όχι είναι υπέρ αρκετά, δηλαδή εντάξει, κάντε κάτι είναι το takeaway. Για 4 εβδομάδες κάντε και 2 session τη βδομάδα και απλά μη χάσετε σωματικό βάρος. Αλλά σε περίπτωση που αυτό δεν διαρκέσει απλά 4 εβδομάδες και είναι on και off, MyoReps και ειδικά τέτοιες advanced training techniques όπως και τα supersets, drop sets, εντάξει, από τη στιγμή που θα σε βοηθήσουν στο να φτάσει στη μική αποτυχία και θα κάνουν πιο intense την προπόνηση, για το δεν έχω καθόλου εξοπλισμό είναι μια χαρά για αυτό το context. Ανεξαρτήτως το αν η βιβλιογραφία δεν είναι τόσο σίγουρη ακόμα. Και κάτι τρελό τέλος πάντων για να κλείσω, δεν ξέρω. Είναι στο στρατό που ήμουν 9 μήνες για παράδειγμα και δεν έκανα τίποτα. Δεν είχατε κάποιο είδους κάτι εκεί, ένα αμονόσμα. Ένα. Είχαμε ένα γυμναστήριο όλο. Απλά δεν το είχε δει ο Χρήστος. Γιατί δεν έχουν. Την Τέξα, γιατί δεν την έχουν. Δηλαδή να πάω στρατό και να κάνω με την Οχάιο, τι είμαι. Έχουν τις ροκ τις πλάκες. Εγώ θέλω ελέικο. Μα έχουμε και ελέικο. Ναι, αλλά έχετε τις παλιές, έχουν ξεβάψει. Το whip εγώ δηλαδή τώρα. Και αυτός ο whip εγώ είμαι. Εγώ είμαι αυτός ο whip. Τώρα που λέγανε, κοιτάξτε ωραία τα στιάτσα, αλλά δεν κατάλαβα. Εγώ ποιος είμαι. Τώρα είναι μέρες που βγαίνω και απλά το φωνάζω στο μπαλκόνι. Και τώρα δηλαδή εγώ είμαι αυτός εδώ, ο Πάτροκλος. Ποιος είμαι, ρε παιδιά. το φιλοσοφικό έργο του Φερεντή. Και τώρα εγώ ποιος είμαι. Παναγιώτης Φερεντής. Έχεις περάσει από διάφορες φάσεις, νομίζω. Όταν διόρθωνες γραπτά ή εργασίες φοιτητών, φοράζεις άντερεμ το fake, λοιπόν, να δει, τώρα φωνάζεις Φερεντή. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι και 9 μήνες δεν έκανα σχεδόν τίποτα. Είχα κάνει, ξέρω εγώ, 3-4 workout μονόζυγο και έτρωγα σκατά. Ευχαριστώ, να είστε καλά, παιδιά. Έλα. Κρατάμε. Έχει κολλήσει ο Ραλευκόπουλος και απλά το κάνω για να μην φαινόμαστε τελείως γύφτη που έχουμε σκάσει με το ίντερνετ της Πάτρας. Με ακούτε όμως. Συνεχίζει να με ακούτε. Ναι, απλά έχεις φριζάρει τελείως. Γάμισε. Τέλεια. Για συνέχεια. Κλείσε και άνοιξε την καμερά σου. Και 9 μήνες δεν έκανα τίποτα, έτρωγα σκατά. Αυτό που ήθελα να πω είναι ότι κράτησα πάρα πολύ μυϊκή μάζα. Γεια σου, Νικόλα. Και έτρωγες και χάλια, Ναι, έτρωγα χάλια, δεν έκανα γυμναστική, οπότε τώρα ένας μήνας, αν κάνεις κάτι και δεν χάσεις βάρος, είσαι μια χαρά. Σίγουρα. Εντάξει, προφανώς τώρα όποιος έχει πρόσβαση σε εξοπλισμό, εντάξει, αν έχεις πρόσβαση σε κανονικό εξοπλισμό και έχεις... Α, Νίκος Μιχαλόπουλος, left. Είσαι ακόμα μαζί μας όμως. Τίποτα. Α, οκ. Okay. Ακούγομαι. Ακούγεσαι, ναι. Α, οκ, okay, εντάξει. Μπορείς να επανέλθεις στο βίντεο όμως, γιατί είμαστε τελείως τώρα. Αν θες. Αν θέλεις. Okay, νιώθω το άγχος. Anyways, εγώ συνεχίζω να μιλάω, δεν μας το αλλάζει αυτό.
σε περίπτωση που έχεις πρόσβαση σε κανονικό εξοπλισμό, εντάξει, προφανώς συνεχίζεις την προπονησία σου κανονικά. Τώρα, αν από εκεί που είχες, που πήγαινες γυμναστήριο και είχες πολλά κιλά και πρόσβαση σε διάφορα μηχανήματα και το ένα και το άλλο, και τώρα έχεις λίγο εξοπλισμό σπίτι σου, αν έχεις αρκετά κιλά για να κάνεις κάποιες βοηθητικές ασκήσεις ή κάποιες ασκήσεις τις οποίες δεν έκανες πριν και μπορείς να τις κάνεις κανονικά, τότε προτείνω να κάνεις αυτό. Δηλαδή, π.χ. αν δεν μπορείς πλέον να κάνεις back squat και μπορείς να κάνεις κάποιο είδους clean και front squat ή να κάνεις lunges ή αντί να κάνεις deadlift, να κάνεις Romanian deadlift με λιγότερα κιλά, αλλά πάλι αρκετά κιλά για την άσκηση αυτή, αυτή είναι μια πολύ καλή εναλλακτική. Πάλι, εντάξει, προφανώς, αν τα κιλά σου βρίσκονται κάπου στη μέση που έχεις αρκετά για λίγες ασκήσεις αλλά για τις υπόλοιπες δεν έχεις, προπόνηση με αρκετή ένταση και κοντά στη μυγεία αποτυχία is the way to go, αλλά χωρίς να λέμε σε καμία περίπτωση το ότι ok guys, δεν έχετε πολύ εξοπλισμό, τώρα πηγαίνετε και κάντε 9 προπονήσεις τη μέρα 150 set. Δεν χρειάζεται καθόλου μια τέτοια προσέγγιση, απλά φροντίστε από τη στιγμή που δεν έχετε αρκετά κιλά για να κάνετε βαριές προπονήσεις να είναι αρκετά intense. Συμφωνώ απόλυτα. Τι πες? Συμφωνώ απόλυτα. Διατροφικά πιστεύω το ότι ο περισσότερος κόσμος, εκτός από τους 5 που έχουν πρόσβαση σε όλο τον εξοπλισμό και μπορούν να συνεχίσουν κανονικά, διατροφικά θα συστήναμε να μείνετε σε... να ανεβείτε, αν είσαστε σε έλλειμμα, σε θερμίδες συντήρησης ή σε ένα μικρό πλεόνασμα, άμα ήσασταν... άμα έχετε όρεξη για προμονής, άρα σκίστε σίγουρα ότι θα το κρατήσετε. Γιατί χίλιες φορές να βεβαιωθείτε ότι δεν χάσατε καθόλου μυκή μάζα και καθόλου gains, έστω και ας υπάρξει ένα μικρό gain, που σε 4 εβδομάδες, άμα δεν το έχεις παρακάνει, δεν μπορείς να βάλεις πάρα πολύ λίπος ή και ό,τι βάλεις θα είναι κυρίως νερά αού. Γιατί χίλιες φορές να διατηρήσεις και να είσαι 100% σίγουρος ότι έχεις διατηρήσει τη μυκή σου μάζα, παρά να υπάρχει έστω και το νοσίμπο, το πλασίμπο ότι έχασα, δεν αισθάνομαι λίγο πιο flat, και για να διατηρήσεις και τον ενθουσιασμό της προπόνησης. Γιατί όταν, άμα είσαι σε θερμίδες συντήρησης ή σε ένα μικρό πλεόνασμα και κάνεις έστω και σπίτι το οτιδήποτε μέχρι αποτυχία και υπάρχει μια ένταση στην προπόνησή σου, έστω και αυτό αν είναι έλξεις, push-ups και bodyweight squats και να ανεβοκατεβαίνεις τις σκάλες με μια τσάντα, ξέρω εγώ, ως χάνανε πάρα πολύ, τουλάχιστον ξέρεις το ότι δεν έχεις χάσει καθόλου gains. Πρωτεΐνη αρκετά ψηλά όπως πάντα, και στα υπόλοιπα δεν νομίζω ότι χρειάζεται κάποιο ειδικό direction, πέρα από το ότι αν υπάρχει μια περίοδος μάγκες και μάγκισες και gender neutral μάγκας, που πρέπει να είστε λίγο πιο προσεκτικοί με τη διατροφή σας, είναι τώρα. Φροντίστε να τρώτε φρούτα, λαχανικά, αρκετό νερό, να πίνετε αρκετό νερό και να κοιμάστε καλά, ώστε να είναι και το ανοσοποιητικό σας σύστημα on point, που σε περίπτωση που κολλήσετε, υποθέτω ότι ο περισσότερος κόσμος που μας βλέπει δεν είναι γέροι, ούτε άτομα τα οποία δεν είναι αρκετά fit, ώστε άμα κολλήσετε να το περάσετε εύκολα. Δεν βλέπω τον Μιχαλόπουλο να έχει επιστρέψει το call. Είμαι. Γιατί εδώ είμαι. Δεν είσαι και εμφανισιακά. Πάει, το χάσαμε. Okay, εντάξει, δεν θα το... Έτσι κι αλλιώς τελειώσαμε. Πρέπει να σε προσθέσω εγώ. Όχι. Τέλος πάντων. Όχι, δεν νομίζω. Εντάξει, ωραία. Αυτός πήγε για σχέσιμο, ξέρω εγώ, και έχει πάρει την το Πακιστάνι, αλλάζω τοποθεσία. Πιστεύω. Ρίξε κλανιάρα, κλανιά καλή. Στο επόμενο επεισόδιο δεν υπάρχει αυτό το πράγμα, δεν θα το υποστώ για δεύτερη φορά. Εντάξει, τέλεια. Nude. Εντάξει, anyways, έτσι κι αλλιώς αυτή ήταν η σούμα στο τέλος. Έκατσε στο τέλειο σημείο το lag του Ραλευκόπουλου. Κόλλησε και ο Χρήστος τώρα. Σούπερ. Όντως. Εντάξει, είχε σχολήσει λόγω Μιχαλόπουλου. Εντάξει, Ραλευκόπουλε, έλα, I can sense the stress, leave it. Έτσι κι αλλιώς είσαι εδώ μαζί μας προφορικά. Αυτά από εμάς, νομίζω. Ναι, αυτά από εμάς. Ραλευκόπουλε, έχεις να προσθέσεις κάτι, γιατί το πήρα λίγο solo dolo. Ναι, έχω να προσθέσω την επόμενη φορά που θα είμαι σε proper χώρο με proper σύνδεση να γίνει όλα καλά. Αυτό. Τίποτα. Ναι, θα δούμε για εμείς τώρα που φαίνεται η όλη φάση από θέμα ποιότητας.
και θα υπάρξουν ανάλογες αναβαθμίσεις Αού Σαμαράς. Αυτά, αφήστε σχόλια, άμα γουστάρετε το new setup. Αυτά. Αφήστε σχόλια, γιατί δεν μιλάτε ελληνικά. Και να πούμε ότι, okay, έλα, μπες στον Dailik, σωστό. Κάτω από το φως όμως, κάτω από το φως, πήγαινε πίσω. Κάτσε τώρα, είσαι, πρέπει να πας κι άλλο πίσω, ανέβα στο κρεβάτι. Ωραία, και πήγαινε τώρα δεξιά σου. Δεξιά σου. Κι άλλο. Κι άλλο. Γιατί τώρα είναι το παραθυράκι μου εμένα από πάνω, δεν φαίνεται τίποτα, είμαι εγώ και σε καλύπτω. Πρέπει να πας κι άλλο δεξιά. Εκεί είσαι. Κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο, κι άλλο. Συνέχισε. Δεξιά, ρε, δεξιά δικά σου. Sorry, αριστερά, 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 my bad. Εδώ, εκεί είσαι. Λοιπόν, πάμε back double biceps. Ωραίος, ωραίος. Και τώρα ένα side chest. Την καλή σου πλευρά, εκεί είσαι, μπράβο. Πάτα το σωστά. Ωραίος, ωραίος. Και τώρα και μία most muscular. Α, ή αυτή. Nice. Ωραία, από μας, για σας. Για όλους μας. Αναβολικό παράθυρο, σεζόν 2, κάμερες, πράγματα, λέξεις. Πάω!